Μέλη της νεολαίας ενάντια στο ρατσισμό υποστηρίζουν ότι οι νεοναζίοι συνεργάζονται με την αστυνομία και δείχνουν σχετικές φωτογραφίες. Στον δρόμο πλησίασαν από πίσω 5 άτομα, πιάσαν στην αρχή από τα χέρια μου, γύρισαν το κεφάλι, κλείσανε το στόμα και μου κάνανε τον αγγελικό σταυρό. Όλων των ηλικιών, και γι' αυτό το λόγο μαχαίρωσε τον Γιάννη Κωνσταντίνο. Ο άτομος φοιτητής Δημήτρης Κουσουρής εξακολουθεί να νοσηλεύεται για τρίτη και πετάξαν τα πράγματα, χαλάσανε, κλέψανε. Θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε επίθεση, δέχτηκαν την ψυχρό δολοφονία ενός 27χρονου. Ο δράστης που ομολόγησε δηλώνει φίλος της Χρυσής Αυγής. Η αναμενόμενη δίκη της Χρυσής Αυγής ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας, διεκόπη όμως για την 7η Μαΐου. Εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν στην αντιμετώπιση. Ακριβώς το δηλώνουν, όπως δηλώσαν στο πέραμα και στη δολοφονία του Παύλου. Είναι η ίδια η ηγεσία του πολιτικού κόμματος και της εγκληματικής οργάνωσης. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική συνάντηση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε κάποια στοιχεία κάτω, να κάνουμε μια αναδρομή, αν θέλει κανείς, αυτή τη διετία δίκης της Χρυσής Αυγής. Κάποιοι από εσάς ίσως, μπαίνοντας στο Όμνια TV, να με γνωρίζετε, το ψευδώνυμό μου είναι Υποπτωμούση. Βρίσκομαι εδώ με σημαντικούς ανθρώπους από την πολιτική αγωγή και σημαντικούς ανθρώπους σε σχέση με την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, αλλά είμαστε εδώ και με έναν πολύ σημαντικό συμβολισμό. Είμαστε εδώ να τιμήσουμε τα θύματα της Χρυσής Αυγής, να τιμήσουμε τον Παύλο Φίσα, τον Σαχζάθ Λουκμάν, όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κυνηγηθεί, έχουν χτυπηθεί. Έχουμε όμως και έναν επιπλέον συμβολισμό. Σαν σήμερα, το 1945, 7 Μαΐου, η ναζιστική μηχανή παραδίδεται ανεφόρον. Ένα συμβολισμός ο οποίος μας δείχνει το δρόμο. Για αυτά και για πολλά άλλα έχουμε να μιλήσουμε με τον Θανάση τον Καμπαγιάννη από την πολιτική αγωγή των Αιγυπτίων Αλληεργατών, την Ελευθερία την Τομπατζόγλου, πολιτική αγωγή για την οικογένεια Φίσα, τον Κωστή Παπαϊωάννου, πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, την Χρύσα την Παπαδοπούλου, πολιτική αγωγή για την οικογένεια Φίσα, τον Κώστα τον Παπαδάκη, πολιτική αγωγή για τους Αιγύπτιους Αλληεργάτες και την Ελευθερία Κουμάντου από το παρατηρητήριο για τη δίκη, Golden Dawn Watch, αλλά και το παρατηρητήριο για το ρατσιστικό και βασιστικό λόγο της ΕΣΥΑ. Πριν ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις, προσπαθώντας να μην περιοριστούμε σε εισηγήσεις οι οποίες θα έχουν μια σειρά, αλλά σε ερωτήσεις οι οποίες θα μας δώσουν μια γραμμικότητα στην πληροφορία που θα πάρουμε σήμερα, ας δούμε ένα βίντεο που θα μας βάλει σε αυτή την κουβέντα. Thank you.
πάντα θέλει ο καιρός. Ευρός παντανός μας οδηγεί το ελληνισμό το φως. Εμείς ανάψαμε τη δάμα σε μας και η δικαιογή. Come on, come on, come on!
Αυτό για να πάρουμε μία εικόνα, όσοι δεν την έχουν, και να υπενθυμίσουμε σε όσους την έχουν, γιατί πράγμα μιλάμε. Κύριε Καμπαγιάννη, πώς ξεκίνησε να δραστηριοποιεί τη Χρυσή Αυγή και πώς εξελίχθηκε σε κομματικό μηχανισμό, σχηματισμό, όπως την γνωρίζουμε σήμερα? Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που ήρθε εδώ πέρα σήμερα. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι η Χρυσή Αυγή είναι μια ναζιστική εγκληματική οργάνωση από τον Δεκέμβρη του 1980, όταν ξεκινάει με την έκδοση του πρώτου ναζιστικού περιοδικού, του περιοδικού της Χρυσής Αυγής. Τότε η Χρυσή Αυγή είναι μια πολιτική κίνηση. Ο Μιχαλολιάκος προσπαθεί να είναι ο ηγέτης της νεολαίας της ΕΠΕΝ, άρα δεν έχει ακόμα εγκαταλείψει την προσπάθειά του να εισχωρήσει, να διεισδύσει μέσα στην τότε ελληνική ακροδεξιά, το κόμμα του, των Χουντικών, των Απριλιανών. Η Χρυσή Αυγή όμως παρόλα αυτά έχει από τότε μέχρι σήμερα κάποια βασικά χαρακτηριστικά, τα εξής τρία. Ήταν και είναι μια ναζιστική οργάνωση, ήταν και είναι μια εγκληματική οργάνωση, είναι μια οργάνωση η οποία κρύβεται πίσω από το μανδύα ενός πολιτικού κόμματος. Μία φράση για το καθένα από αυτά. Ήταν και είναι μια ναζιστική οργάνωση. Γνωρίζετε όλοι τα πρωτοσέλιδα των περιοδικών με τον Χίτλερ, με τον ΕΣ, όλα αυτά τα οποία έχουν βγει στη δημοσιότητα, απέναντι στα οποία η Χρυσή Αυγή αυτό το οποίο λέει είναι ότι είναι ιδέες της νιώτης μας, ήταν κάποιες ιδέες τις οποίες τις είχαμε πριν από 30 χρόνια. Λέγοντας ήταν και είναι μια ναζιστική οργάνωση, εννοούμε ότι υπάρχει ακράδαντο αποδεικτικό υλικό μέσα στην ίδια την ανάκριση καταρχάς, που αποδεικνύει ότι η Χρυσή Αυγή δεν έχει αλλάξει ούτε κεραία τις ιδέες της. Η Χρυσή Αυγή στη διάρκεια της εκπαίδευσης των μελών της και της ορκομοσίας της ορκίζει τα μέλη της και μη τα μέλη της ενάντια στον αιώνιο Εβραίο. Η Χρυσή Αυγή είναι μια οργάνωση η οποία το 2012 ο ηγέτης της δηλώνει σπορά των ηττημένων του 1945. Αυτό είναι μια δήλωση του Μιχαλολιάκου σε εσωτερική συζήτηση της Χρυσής Αυγής που την έχουμε εξαιτίας του ότι έχουμε τον σκληρό δίσκο του Μιχαλολιάκου. Είναι μια οργάνωση η οποία ορκίζει τα μέλη της στο χειμερινό και το θερινό ηλιοστάσιο. Έχουμε φωτογραφίες του Δεκέμβρη του 2012 με τη σημαία της Βέρμαχ, με τον Κασιδιάρη να ορκίζει το φουντούλι. Και φυσικά έχουμε με τον ατελείωτο σκληρό δίσκο του Παπά, μέσα από τον οποίο αποδεικνύεται μια απίστευτα χιτλερόψυχη οργάνωση, η οποία μαθαίνει στα παιδιά της, στα παιδιά των ηγετικών στελεχών της, να λένε Χαϊλ Χίτλερ. Ήταν και είναι μια δολοφονική οργάνωση, εγκληματική οργάνωση. Από την πρώτη στιγμή που η Χρυσή Αυγή αποκτά εξώστρεφη δραστηριότητα πολιτική, αρχίζει τις δολοφονικές επιθέσεις. Από τις αρχές της δεκαετίας του 90, με τις επιθέσεις στα πλαίσια των εθνικιστικών συλλαλητηρίων, το 1992, το 1996, φυσικά η πιο σημαίνουσα επίθεση το 1998, σε βάρος του Δημήτρη Κουσουρή και των συντρόφων του, μέχρι σήμερα. Για αυτά δεν μιλάμε στον αέρα. Μιλάμε με αμετάκλητες πλέον καταδικαστικές αποφάσεις, οι οποίες πρόκειται να διαβαστούν από το δικαστήριο. Και το τελευταίο είναι μια οργάνωση η οποία εξ αρχής επιχείρησε να ενδυθεί τον μανδύα πολιτικού κόμματος, όχι γιατί είναι πολιτικό κόμμα, αλλά γιατί γνώριζε ότι με αυτόν τον τρόπο πρόκειται να έχει όλα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που συνταγματικά εξασφαλίζονται στα πολιτικά κόμματα. Από το 1983 έχουμε την πρώτη πολιτική δήλωση της Χρυσής Αυγής στον Άριο Πάγο, η οποία φυσικά δεν χρησιμοποιείται, μονάχα τον Ιούνιο του 1994 αποκτά, συμμετέχει για πρώτη φορά η Χρυσή Αυγή στις ευρωεκλογές και είναι σαφής, υπάρχει και ένας λόγος σχετικός του Μιχαλολιάκου, η πρόθεση ότι ο λόγος για τον οποίο συμμετέχουμε στις εκλογές είναι γιατί αυτό μας δίνει τη νομιμότητα προκειμένου να κάνουμε αυτό το οποίο ξέρουμε και αυτό το οποίο ξέρει να κάνει η Χρυσή Αυγή είναι οι δολοφονικές της επιθέσεις. Δηλαδή μιλάμε για μια δράση δεκαετιών, η οποία δράση δεκαετιών σε πάρα πολλά κομμάτια της κοινωνίας δεν περνάει απαρατήρητη. Όμως, κύριε Παπαϊωάννου, στην διάρκεια αυτής της δραστηριότητας, η πολιτεία, ποια είναι η στάση της, με ποιο τρόπο δρά, ποιες είναι οι πράξεις ή οι παραλήψεις και ποιες παράμετροι επηρεάζουν αυτή τη στάση? Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ που είστε εδώ και ευχαριστώ για τη δυνατότητα να πούμε μερικά βασικά πράγματα. Το πέρυσι τον Αύγουστο του 2016
Μια εθνική αντιπροσωπεία πήγε στη Γενέβη γιατί η Ελλάδα περνούσε από την εξέταση στην Επιτροπή για την Εξάλληψη των Ρατσιστικών Διακρίσεων και ήμουν επικεφαλής αυτής της αντιπροσωπείας. Αυτό που ήταν ενδιαφέρον ήταν η Επιτροπή λίγα πράγματα μας ρώτησε για τα τελευταία χρόνια. Εκεί που επέμεινε είναι γιατί στην προηγούμενη έκθεση της Ελλάδας, 2009-2010, η χώρα μας είχε καταγράψει στη διάρκεια ενός έτους μία, κυριολεκτικά μία επίθεση με ρατσιστικό κίνητρο. Είχε επισήμως αρνηθεί την ύπαρξη και λειτουργία βίαιος νεοναζιστικής οργάνωσης στη χώρα και γενικά είχε προσπαθήσει συστηματικά να αποκρύψει το γεγονός ότι στη χώρα υπήρχε ένα πρόβλημα ρατσιστικής βίας. Νομίζω πως αυτό το περιστατικό δείχνει ακριβώς όλη την αντιμετώπιση από τους θεσμούς όσων περιέγραψε μόλις πριν ο Θανάσης ο Καμπαγιάννης. Είχαμε δηλαδή μια θεσμική αμεριμνησία, είχαμε μια βαθιά άρνηση να παραδεχτούμε ως πολιτεία, ως κράτος, ότι στη χώρα λειτουργεί μια τέτοια οργάνωση και αφήνει πίσω τις θύματα. Είχαμε φυσικά μια δημοσιογραφική αμεριμνησία, αλλά είχαμε και μια βαθιά πολιτική αμεριμνησία και άρνηση. Σας θυμίζω ότι σε όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης το ζήτημα της ακροδεξιάς ήταν ένα ζήτημα ενσωμάτωσης κυρίως στους δύο μεγάλους πολιτικούς σχηματισμούς της εποχής και κυρίως στο δεξιό στρατόπεδο, κάποιων γερόντων, κάποιων σταγονιδίων της δημοκρατίας. Η Ελλάδα, για να δει την ακροδεξιά που ερχόταν, χρειάστηκε πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που έκανε συστηματικά το πολιτικό προσωπικό ήταν να προσπαθήσει να καρποθεί τους γερόντους που έφευγαν και που θεωρούσε ότι μαζί τους θα φύγει και η ακροδεξιά. Και παράλληλα, είχαμε και μία μακρά διαδρομή υπόγειων διασυνδέσεων με θυλάκους του βαθέως κράτους. Πολλά μπορεί κανείς να πει για την Εκκλησία. Αρκετές δικαστικές αποφάσεις δείχνουν μια εφεκτικότητα δικαστών προς τέτοιες λογικές. Σας θυμίζω το σκεπτικό της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για το ζήτημα της Ιθαγένειας. Αλλά κυρίως είχαμε βαθιές διαδρομές και διασυνδέσεις με την ελληνική αστυνομία. Εδώ νομίζω ότι τα έχει πει όλα ο Γερμενής, ως Γερμενής που είναι, όταν μετά την σύλληψή του είπε: Κοιτάξτε τους τι κάνανε, εδώ χρειάστηκε να ξυλώσουν τόσα υψηλόβαθμα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας για να μας πιάσουν. Παραδεχόμενος δηλαδή, αυτό που ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα θα μπορούσαμε εμείς να έχουμε κάποιον από τη Χρυσή Αυγή να το παραδεχτεί, ότι βαθιά κομμάτια της δομής της ιεραρχίας της ελληνικής αστυνομίας ήταν σε επικοινωνία ή, εν πάση περιπτώσει, δεν είχαν ξεκάθαρες αποστάσεις από τη Χρυσή Αυγή. Το ζήτημα είναι ότι μετά τα πρώτα χρόνια και τις επιθέσεις κυρίως σε πολιτικούς αντιπάλους και σε ακτιβιστές πολιτικούς της αριστεράς στον δρόμο, όταν άλλαξε πίστα η Χρυσή Αυγή, όταν δηλαδή μεγάλωσε το κοινό στόχος και μπήκανε κυρίως μετανάστες και πρόσφυγες, εκεί πια είχαμε ακόμη πιο έντονη την άρνηση από την πλευρά της πολιτείας να παραδεχτεί ότι υπάρχει φαινόμενο ρατσιστικής βίας στη χώρα. Όταν αναγκαζόταν από τα πράγματα να το παραδεχτεί, μιλούσε για μεμονωμένα περιστατικά, μιλούσε για κάποιους θερμοκέφανους κτλ. Πέρασαν τη δεκαετία του 2010, μπήκαμε σε αυτή τη δεκαετία για να αντιμετωπιστεί η Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση. Φοβάμαι ότι ακόμη δεν αντιμετωπίζεται ως εγκληματική οργάνωση από μεγάλα κομμάτια και θεσμικά και του δημόσιου λόγου και από διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Είναι ένα κομμάτι το οποίο πράγματι ακόμα μας δημιουργεί πάρα πολλές απορίες και πάρα πολλές ερωτήσεις για τη στάση της πολιτείας. Κύριε Παπαδάκη, μίλησε προηγουμένως ο κ. Παπαϊωάννου σε σχέση με την ίδια τη δήλωση του Γερμενή ότι χρειάστηκε να ξυλώσουν ένα κάρο αξιωματικούς προκειμένου να μας συλλάβουν, να μας βρουν κτλ. Αυτό μας οδηγεί στο ότι αναπτύχθηκαν κάποιες σχέσεις της Χρυσής Αυγής με την πολιτεία, με τους υποτιθέμενους θεσμούς στη διάρκεια της δραστηριότητάς της. Ποιες είναι αυτές οι σχέσεις που ανέπτυξε στον κρατικό μηχανισμό και πώς τη βοήθησαν να αναρριχθεί μέχρι τώρα κοινωνικά και πολιτικά? Κοίταξε, Αντώνη, καλησπέρα και από μένα καταρχήν. Η επαναληπτικότητα της εγκληματικής τρομοκρατικής, θα το ξαναπώ, δράσης της Χρυσής Αυγής και η αναβάθμισή της σε κοινοβουλευτικό πολιτικό κόμμα είναι προϊόν μιας τριπλής ανοχής και συνενοχής, πολιτικής, δικαστικής και αστυνομικής. Όταν μιλάω για πολιτική συνενοχή, δεν θα χρησιμοποιήσω τη φράση του Κωστή «θεσμική αμεριμνησία». Είναι πολιτική συνενοχή και όσον αφορά την κυβέρνηση Σαμαρά, είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή για να δημιουργήσει ένα ανάχωμα στις αντιμνημονιακές κοινωνικές αντιδράσεις και να τις εκτρέψει από την αριστερά για να οικοδομήσει τη θεωρία των δύο άκρων και για να καλύψει το πολιτικό κενό του λαός, το οποίο ο λαός και ο ρατσισμός γιγαντώθηκε μέσα στα κανάλια του Μέγκα και στους τηλεοπτικούς διαδρόμους όλη τη δεκαετία
του 2000 και η Χρυσή Αυγή ήταν το μακρύ τους χέρι για να μπορεί να καθαρίζει με το κίνημα και με τους μετανάστες και να μπορεί να δημιουργεί, όπως είπα, το ανάχωμα. Κάθε φορά που η Χρυσή Αυγή έθετε ένα στόχο, έσπευδε η κυβέρνηση Σαμαρά να τον υιοθετεί και να τον κάνει δική της πολιτική. Είτε λέγονταν επιχειρήσεις Κούπας, είτε ξενείος Δίας, είτε επιχείρηση νομιμότητας, είτε Βίλα Αμαλίας, είτε οτιδήποτε άλλο. Αστυνομική ανοχή. Περιττό να μιλήσουμε πολύ. Οι μισοί αστυνομικοί ψηφίζουν Χρυσή Αυγή, κύριος είδε πόσοι αστυνομικοί χωρίς στολή είναι μέσα στα τάγματα εφόδου, κύριος είδε πόσες συνεννοήσεις και μεθοδεύσεις γινόντουσαν. Τι ξέρουμε, κάθε βράδυ τα τάγματα εφόδου εδώ, σε αυτές τις γειτονιές και στην Νίκαια και στον Άγιο Παντελεήμονα και στην πλατεία Βικτωρίας βγαίνανε σε προκαθορισμένη σχεδόν ώρα, ένστολοι και ένοπλοι, χωρίς να ενοχλούνται από την αστυνομία και δεν τολμούσε μετανάστης να κυκλοφορήσει. Έτσι, ασφαλώς τι γίνεται εγκληματική οργάνωση όταν νιώθεις ότι η αστυνομία είναι πίσω σου. Να μιλήσουμε για τους δικαστικούς. Μα εδώ γινόντουσαν online αυτεπαγγέλτως διοκόμενα αδικήματα από παραστάσεις σε θέατρα που δεν επιτρέπανε, από κρατούμενους που ελευθέρωναν μέσα από τις κλούβες, από μικροπολιτές που πετάγανε έξω από παζάρια και λαϊκές αγορές και δεν υπήρχε καμία απολύτως επέμβαση. Πώς να μην αποθρασινθούν, πώς να μην νιώθουν ότι το κράτος είναι μαζί τους, πώς να μην νιώθουν ότι η αστυνομία είναι μαζί τους, πώς να μην νιώθει η Χρυσή Αυγή αστυνομία χωρίς στολή και πώς να μην νιώθει η αστυνομία Χρυσή Αυγή με στολή. Νομίζω είναι απλό. Η σχέση που ανέπτυξε η Χρυσή Αυγή στον κρατικό μηχανισμό, όπως σωστά είπατε, είναι πολλές, πολλαπλές και μας φέρνουν σιγά σιγά στη διαδικασία της δίκης, στις διώξεις, το όλο αυτό το πράγμα το οποίο δημιουργήθηκε θεσμικά προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη. Πριν πάμε στην επόμενη ερώτηση, ας δούμε ένα βίντεο το οποίο θα μας δώσει μία εικόνα για το πώς ξεκίνησε το γεγονός το οποίο οδήγησε τη Χρυσή Αυγή στη δικαιοσύνη. Το βίντεο, ακριβώς επειδή είναι από κάμερα παρακολούθησης, καταστήματος. Αυτό που βλέπετε πρακτικά είναι η πρώην Παναγία Τσαλδάρη στο Κερατσίνι, νυν Παύλου Φίσα. Το αυτοκίνητο το οποίο βλέπετε είναι το αυτοκίνητο της αδερφής του Γιώργου Ρουπακιά και αυτός ο οποίος βγαίνει από αυτό το αυτοκίνητο είναι ο ίδιος ο Γιώργος Ρουπακιάς, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα. Κάποια λεπτά πριν βγαίνει από το αυτοκίνητο, ελέγχει τι γίνεται εκεί ακριβώς διότι έχει ενημερωθεί για όλη την κατάσταση, κάνει τον ελεγχό του, μπαίνει ξανά στο αυτοκίνητο, τη στιγμή που η κίνηση στο δρόμο είναι ήδη πυκνή. Όπισθεν στο αντίθετο ρεύμα, για να μπορέσει τελικά να φτάσει στο σημείο πάνω αριστερά, όπου ήδη τάγμα της Χρυσής Αυγής είχε επιτεθεί στον Παύλο Φίσα και τους φίλους του, προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της οργάνωσης. Και με αυτήν την μετάβαση πια στο κορυφαίο γεγονός, και κορυφαίο γιατί αυτό ήταν το οποίο οδήγησε τη Χρυσή Αυγή στην δικαιοσύνη, θα ρωτήσω την Ελευθερία τον Μπατζόγλου, πολιτική αγωγή για την οικογένεια Φίσα, να μας αναλύσει λίγο πώς συνέβη αυτό, πώς οδηγήθηκε δηλαδή η Χρυσή Αυγή στη δικαιοσύνη και να μας μιλήσει λίγο για το ρόλο τον οποίο έπαιξε η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Καλησπέρα και από μένα. Όπως ανέφεραν και οι συνάδελφοι και ο κ. Παπαϊωάννου, η Χρυσή Αυγή δρούσε επί δεκαετίες ως το μακρύ χέρι του κράτους με την κάλυψη της πολιτείας, της αστυνομίας και της ΕΕΠ και με την κάλυψη της δικαιοσύνης. Η πρώτη και μοναδική περίπτωση μέχρι πρώτης ενάκριος των διώξεων ήταν η περίπτωση του Περίάνδρου και της επίθεσης κατά του Κουσουρή, όπου στο σκεπτικό της απόφασης αναγνωρίζονται ναζιστικά κίνητρα. Αυτό ήταν και το μόνο και μεμονωμένο περιστατικό, το οποίο φυσικά δεν οδήγησε τελικά σε καμία περίπτωση στην παραπομπή συνολικά της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης στη δικαιοσύνη. Αυτό έδωσε τον αέρα στη Χρυσή Αυγή να εισχωρήσει σταδιακά και στο εκλογικό σώμα,
ώστε με το μανδύα του πολιτικού κόμματος τελικά να εκλεγεί ως δίθεν νόμιμο πολιτικό κόμμα στην Ελληνική Βουλή. Με αυξανόμενη χρήση βίας, κλιμακούμενη, φτάνουμε το Σεπτέμβριο του 2013, αρχικά στην δολοφονική επίθεση κατά των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ και εν συνεχεία μερικές μέρες μετά στη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Μετά τη δολοφονία του Παύλου, η οποία ήταν ένα περιστατικό που πλέον δεν μπορούσε να συγκαλυφθεί, 19 του 2013 αποστέλλεται από την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έγγραφο προς τον Άριο Πάγο, το οποίο περιελάμβανε δικαστικές υποθέσεις καθώς και δημοσιεύματα από εφημερίδες, οι οποίες ουσιαστικά καταδείκνυαν ότι τα περιστατικά στα οποία μπλέκεται η Χρυσή Αυγή δεν είναι μεμονωμένα. Πράγματι, η εισαγγελία του Άριου Πάγου, με πόρισμα το οποίο εξεδόθη μερικές μέρες μετά, κατέληξε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ώστε να διεξαχθεί προκαταρκτική διαδικασία για τη διακρύβωση της σύστασης και λειτουργίας της εγκληματικής οργάνωσης. Εν τέλει, καταλήγουμε μερικούς μήνες μετά στην ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας και την έκδοση του παραπεμπτικού βουλεύματος και 24 του 2015 ξεκινά η δίκη. Πράγματι, η δολοφονία του Παύλου, δυστυχώς, ήταν αυτή η οποία κινητοποίησε τις αρχές, όχι με την έννοια ότι δεν γνώριζαν, αλλά με την έννοια ότι πλέον δεν μπορούσαν να συγκαλύψουν το παιδί το ίδιο που γέννησε το κράτος, δηλαδή τη Χρυσή Αυγή. Και μάλιστα το γεγονός ότι εάν ο ίδιος ο Παύλος δεν υποδείκνυε το δολοφόνο του, παρότι μπροστά στο περιστατικό υπήρχαν 8 αστυνομικοί της ομάδας Δίας, οι οποίοι για άλλη μια φορά θα συγκάλυπταν ουσιαστικά το περιστατικό, μας καταδεικνύει την ολιγορία που δείχναν οι θεσμοί μέχρι και το 2013. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε η δικαστική διαδικασία. Ουσιαστικά φτάνουμε σε ένα σημείο που πλέον η δικαιοσύνη, οι πολιτικοί θεσμοί και η αστυνομία εκτίθενται ανεπανόρθωτα, διότι είχαν αφήσει για περίπου 3 δεκαετίες τη Χρυσή Αυγή να καλύπτει το κενό ουσιαστικά του κράτους. Και τη στιγμή αυτή τα στοιχεία είναι, θεωρώ νομίζω όλοι μας, συντριπτικά για να οδηγηθούμε και σε μια καταδίκη εν τέλει. Όλο αυτό, προκειμένου να συμβεί από την πλευρά της Χρυσής Αυγής, χρησιμοποίησε ένα μηχανισμό και χρησιμοποίησε κάποιους πυρήνες μέσα σε αυτό το μηχανισμό. Πια στο επίπεδο της δίκης, οι πυρήνες αυτοί που χρησιμοποιούνται σε αυτό το μηχανισμό, όπως φαίνεται από όσα εισφέρουν μάρτυρες μέσα στην αίθουσα, είναι τα τάγματα εφόδου, όπως ακριβώς περιγράφησαν και στο παραπεμπτικό βούλευμα. Πώς λειτουργούν αυτά τα τάγματα εφόδου? Πριν υποβάλω την σχετική ερώτηση στον κύριο Παπαδάκη, θα έχει μια σημασία, μια που ούτως ή άλλως από την ανακοίνωση αυτής της εκδήλωσης σας είχαμε πει ότι θα προβληθούν αρκετά στοιχεία, τα οποία πιθανόν να μην έχουν πέσει στην αντίληψή σας. Ας δούμε ένα βίντεο για το πώς προετοιμάζονταν και δουλεύονταν σε εισαγωγικά αυτού του τύπου οι επιθέσεις από την εγκληματική οργάνωση που ονομάζεται Χρυσή Αυγή. Αν πάμε σε Χρυσή Αυγή, υπάρχει περίπτωση να πέσουν νούμερα και τηλεφωνήματα και αφήσουμε τον κόσμο να αφήσουμε τα παιδιά και τις κυρίες να πάμε το. Όχι, παιδιά, δεν είναι τίποτα από εμά. Εάν δεν μα κάσουμε τίποτα να μάθουμε οτιδήποτε, να πάμε και αυτή την και γύρω στην πλοκή εκεί, θα πάμε η Εκκλησία με πολιτικά, τα οποία θα περιπλουνούμε, θα κάνουμε ότι θα άλλο να βράσουμε τέτοια. Και μόλις δούμε το OK, ότι κάτι έχει γίνει, θα φύγει από εδώ πέρα μια ομάδα 20-30 ατόμων, η οποία θα είναι του πάνω, από όλα,
για να χαράσουν την παραμύθια. Δεν είναι τίποτα. Ό,τι κινείται σπάθεται. Όπως ο πέρας κινείται, και πάλι θα λέω, αυτά είναι η σχέση μου, δεν είναι η γραμμή. Και για να μην μένουν πάλι, μας και έτσι θα μας πούνε, ότι ξέρετε κάτι, όχι όταν λέγανε τίποτα, θέλει να σας πει διαφάσεις. Εσύ θα μου πεις, κάτσε να πήρε πόσο να πάω. Εδώ έχουμε τις αγγίδες και τους τόσες τις αγγίδες και εσύ την ζωή μας. Έχουμε την ιδέα αυτή. Η ιδέα αυτή πρέπει να σου ζωή μας. Οτιδήποτε μας λένε και θα το κάνουμε. Εμένα μου πούνε να τα σπίτι μου, να τα σπίτι μου. Δεν μπορώ να πάω ούτε σε ένα χρόνο. Δεν είμαι αυτόνομος. Είμαι στη φυσιακή. Οπότε ό,τι να μην πέσει αυτό θα το ρωτήσουμε. Μαθαίνω, το κάνω, το μαγάνε και θα σε επιμελήσουμε. Κάτω σαν γλώσσα, να το μήνυμα ναι. Το βίντεο, ο ήχος δεν μας βοηθά, αλλά μας βοήθησαν τρία συγκεκριμένα σημεία. Ό,τι κινείται σφάζεται. Περιμένω το OK του λαγού. Να κάνετε το σταυρό σας να έρθει ναι. Τάγματα εφόδου. Συνδετικός κρίκος μεταξύ της ηγεσίας και των εγκληματικών πράξεων της οργάνωσης. Εκείνο το οποίο, κατά τη γνώμη μου, έχει τη μεγαλύτερη σημασία από αυτό το βίντεο και από άλλα τα οποία υπάρχουν μέσα στο ψηφιακό υλικό που θα ληφθεί υπόψη από τη δίκη, είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί, φαίνεται, λειτουργούν έχοντας την αίσθηση ότι κάνουν κάτι το οποίο δεν αποδοκιμάζεται πολιτικά και νομικά από την κυρίαρχη τάξη πραγμάτων. Δεν έχουν την αίσθηση ότι παρανομούν. Δεν έχουν την αίσθηση ότι κάνουν κάτι για το οποίο κινδυνεύουν. Είναι σαφέστατη η πεποίθηση ότι κάνουν κάτι για το οποίο υπάρχει ανοχή. Πού είναι τώρα αυτοί? Όπου είναι μία χελώνα έξω από το καβούκι της, όταν δεν νιώθουν ότι έχουν την εμφανή στήριξη της αστυνομίας και του κράτους. Αν δεν είχε κατεβεί ο κόσμος στους δρόμους μετά από τη δολοφονία του Φίσε, τα ίδια και χειρότερα θα κάνανε, θα είχαμε κι άλλους νεκρούς και θα είχαν πολλαπλασιαστεί τα τάγματα εφόδου. Τι είναι λοιπόν τα τάγματα εφόδου? Είναι μηχανισμοί άσκησης και επίδειξης βίας. Είναι μηχανισμοί μέσα από τους οποίους το κόμμα αυτό φιλοδοξούσε, όπως και τα ναζιστικά κόμματα του Μεσοπολέμου, να φτάσουν στην εξουσία δείχνοντας ότι έχουν τη δύναμη να επιβάλλουν αυτό το οποίο θέλουν και πείθουν το λαό ότι θέλει και αυτός. Αυτή η βία, η οποία βία δήθεν ασκείται εναντίον του κατεστημένου και οι μόνοι αποδέχτες της είναι τα θύματα της κρίσης και του κατεστημένου. Αυτή. Όμως, μέσα σε όλο αυτό υπάρχει και ένα κομμάτι το οποίο έχει να κάνει πάρα πολύ με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία είχαν μία τελείως διαφορετική συμπεριφορά πριν τις διώξεις Χρυσής Αυγής και μία τελείως διαφορετική συμπεριφορά μετά. Θα απευθύνω την ερώτηση αυτή στην κυρία Κουμάντου. Πριν και μετά, όλος ο κόσμος διέκρινε μία τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο πώς λειτουργήσαν στο πριν αυτό και στο μετά? Ναι, καλησπέρα και από εμένα. Πριν πω οτιδήποτε άλλο, θα σας παρακαλέσω να διαβάσετε τον τίτλο στην φωτογραφία που υπάρχει εκεί. Τον σκότωσαν για το ποδόσφαιρο. Το γνωστό. Ήταν η πρώτη ενημέρωση από την αστυνομία στους δημοσιογράφους μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, όπου το υιοθέτησαν όλοι οι δημοσιογράφοι αυτό αρχικώς. Και μετά από κάποιες ώρες άρχισαν να κάνουν ρεπορτάζ, αφού πήγαν στο σημείο της δολοφονίας, άρχισαν να μιλούν με τον κόσμο γύρω-γύρω και έτσι κατάφεραν να κυκλοφορήσουν οι πρώτες πληροφορίες. Το ανέρεσαν βεβαίως στην πορεία, τα στοιχεία ήταν, δεν μπορούσαν να αμφισβητηθούν ότι πρόκειται για δολοφονία, ότι ήταν χρυσαυγίτες αυτοί που έκαναν τη συγκεκριμένη πράξη. Τώρα, στα πριν της δολοφονίας όμως, υπήρχαν μεμονωμένες αναφορές. Υπήρχαν ρεπορτάζ που μιλούσαν για αγανακτισμένους κατοίκους της περιοχής όπου υπήρχε δράση της Χρυσής Αυγής. Θυμόμαστε όλοι τις ομάδες κατοίκων που αντιδρούσαν στους μετανάστες στον Άγιο Παντελεήμονα. Θυμόμαστε τα ρεπορτάζ για τη συνοδεία στα ATM, γιατί φοβούνται οι θείες και οι γιαγιάδες που ζουν στον Άγιο Παντελεήμονα να πάνε μόνες τους να σηκώσουν χρήματα από το μηχάνημα. Δεν έγινε ποτέ εκείνη την περίοδο, εκτός από πολύ λίγα μέσα, ρεπορτάζ διεξοδικό και διερευνητικό για το τι ακριβώς συμβαίνει στις συγκεκριμένες περιοχές αυτές. Όλοι έμειναν αβοήθητοι εκεί και οι κάτοικοι. Όλοι έχουμε ακούσει για το ρόλο της αστυνομίας, για το ρόλο του αστυνομικού τμήματος της περιοχής. Ούτε αυτό διερευνήθηκε ποτέ. Και για τις σχέσεις της αστυνομίας με τη Χρυσή Αυγή, τη συγκεκριμένη περίοδο, στις συγκεκριμένες περιοχές, υπάρχει ραδιοφωνική δήλωση του Ηλία Παναγιώταρου, που έχει ερωτηθεί αν επιβεβαιώνει τις πληροφορίες ότι η αστυνομία
όταν απευθύνονται πολίτες σε αυτήν, τους στέλνει στη Χρυσή Αυγή και έχει πει ότι ναι, βεβαίως, τους απαντά ότι μπορούν να έρθουν σε εμάς και να κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή να αναλάβουν οι Χρυσαυγίτες να εκδιώξουν τους μετανάστες από τις συγκεκριμένες περιοχές, από τα σπίτια που δεν πληρώνουν ενοίκια και διάφορα άλλα τέτοια περιστατικά που έχουν καταγραφεί. Με τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, αυτό είναι και ένα χρονικό μετέχμιο στην ενημέρωση, αμέσως μετά είχαμε μια υπερπληθώρα πληροφόρησης. Διαρροές από τη δικογραφία, από τις καταθέσεις στη διαδικασία πριν τις προφυλακίσεις. Τότε ξαφνικά ανακάλυψαν οι συνάδελφοι την δράση της Χρυσής Αυγής στις υποβαθμισμένες περιοχές του Κέντρου και του Πειραιά. Τη δράση της τότε ανακάλυψαν κάποιες επιθέσεις σε στέκια του Πειραιά, σε στέκια των Πετραλώνων. Τότε αρχίσαμε να ανακαλύπτουμε την Αμερική γενικώς. Όταν έγιναν οι προφυλακίσεις και αποδόθηκαν οι κατηγορίες, μετά τίποτα. Εκεί έκατσε η σκόνη. Εκεί έκατσε η σκόνη, δεν συνεχίσαμε να βλέπουμε τι γίνεται, αν συνεχίζεται η δράση των τραγμάτων εφόδου. Δεν μιλάω τώρα για μεμονωμένα μέσα ενημέρωσης, μιλάω σε σχέση με την πληροφόρηση που υπήρχε το διάστημα Σεπτέμβριος, Οκτώβρης, Νοέμβρης του 2013, αμέσως μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Έκατσε η σκόνη και δεν ασχοληθήκαμε μετά. Γιατί αργεί η νομική διαδικασία, τι γίνεται με τα βουλεύματα, γιατί αργεί να οριστεί η ημερομηνία της έναρξης της δίκης, γιατί είχε μείνει στα συρτάρια, τόσο καιρό είχαν μείνει στα συρτάρια δεκάδες υποθέσεις και τις αυγαλοδένδυες από εκεί. Μάλιστα. Οπότε φτάνουμε σε ένα σημείο πια όπου οι διώξεις έχουν ασκηθεί. Έχουμε μια διαδικασία που έχει τραβήξει 2 χρόνια. Έχουν εισφερθεί πάρα πολλά πράγματα μέσα στην αίθουσα και θα απευθύνω την ερώτηση στη Χρήστα Παπαδοπούλου. Τι έχουμε δει, τι έχουμε ακούσει μέχρι τώρα σχετικά και με τη θεσμική ανοχή προς τη Χρυσή Αυγή, αλλά ειδικά στην αίθουσα, ποιος φαίνεται να είναι ο ρόλος της αστυνομίας στα διάφορα περιστατικά? Καλησπέρα και από μένα. Όσον αφορά το ρόλο της αστυνομίας μέσα από τη δίκη, έχουν προκύψει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα βάσει στοιχείων. Θα αναφερθώ στην υπόθεση πρώτα της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Οι 8 αστυνομικοί της ομάδας Δίας που επιλήφθησαν του περιστατικού ήταν στο σημείο της δολοφονίας αρκετά λεπτά πριν τελεστεί η δολοφονία. Πριν δηλαδή ξεκινήσει το τάγμα εφόδου της Νίκαιας να κυνηγάει την παρέα του Παύλου Φίσα, που το τάγμα εφόδου ήταν οπλισμένο με ερόπαλα και με σιδερομπουνιές. Ήταν εκεί και αυτό το ξέρουμε γιατί μέσα στη δικογραφία υπάρχουν τα σήματα. Τα σήματα είναι οι διαβιβάσεις από και προς το κέντρο, του κέντρου επιχειρήσεων της ομάδας Δίας που ήταν εκεί. Και υπάρχει αυτή η καταγραφή με ακρίβεια δευτερολέπτου. Οπότε ξέρουμε τι ώρα φτάσαν εκεί και ότι ήταν εκεί πιο νωρίς. Έχουμε 4 μηχανές της ομάδας Δίας, 8 οπλισμένους αστυνομικούς, οι οποίοι στη θέα του τάγματος εφόδους τι κάνουνε, δεν τους ελέγχουν, δεν τους πλησιάζουν, παρκάρουν τις μηχανές τους δίπλα και πλάι στο τάγμα εφόδου, χωρίς καν να κάνουν ένα φραγμό μπροστά τους, ενώ έχουν δει αστυνομικοί ότι οι Χρυσαυγίτες έχουν ρόπαλα και σιδερομπουνιές. Μπορούσαν οι αστυνομικοί να τους κυνηγήσουν, μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις μηχανές, τους φάρους, τις σιρήνες και να διαλύσουν το πλήθος των συγκεντρωμένων χρυσαυγητών πριν καν ξεκινήσουν αυτή την επίθεση. Η επίθεση σε βάρος της παρέας του Παύλου Φίσα, είδαμε και στο βίντεο το ρουπακιά εκεί που κατεβαίνει, αυτό που κοιτάει ακριβώς τα κύματα επιθέσεων που κατέθεσαν και οι δύο αυτόπτες μάρτυρες οι φοιτήτριες που δεχόταν η παρέα του Παύλου Φίσα από εναλλασσόμενους χρυσαυγίτες. Αυτό διήρκησε τουλάχιστον 3-4 λεπτά. Οπότε και από τις μαρτυρίες των φοιτητριών, οι οποίες δεν βλέπουν τους αστυνομικούς παρά μόνο στο τέλος του περιστατικού, αφού έχει μαχαιρωθεί ο Φίσας, και από τα σήματα προκύπτει ότι οι αστυνομικοί λένε ψέματα όταν λένε ότι κυνήγησαν τους χρυσαυγίτες και ότι έκαναν ό,τι μπορούσαν. Και έρχεται μετά ο Ρουπακιάς, αφού έχει συλληφθεί από τους αστυνομικούς της άμεσης δράσης, να πούμε εδώ, και όχι από τη γυναίκα αστυνομικό της ομάδας Δίας, όπως είχε διαρρεύσει. Όταν το μεταφέρουν οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης στο περιπολικό προς το τμήμα, γυρνάει και λέει ο Ρουπακιάς, «Είμαι δικό σας».
Είμαι της Χρυσής Αυγής, μη το πείτε πουθενά. Οι συγκεκριμένοι βέβαια αστυνομικοί το είπανε. Βέβαια επίσης οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί εξαφανίστηκαν από την ανάκριση. Δηλαδή δεν τους ζητήθηκε να καταθέσουν ούτε εκείνο το βράδυ, ούτε τις επόμενες μέρες. Κλήθηκαν μόνο μετά στην ανάκριση από τις ανακρίτριες. Αυτή η φράση του Ρουπακιά αποτυπώνει πλήρως την αίσθηση ασυλίας που είχαν τα μέλη της Χρυσής Αυγής σε σχέση με την Ελλάς, με την ελληνική αστυνομία. Δεύτερο περιστατικό χαρακτηριστικό, η επίθεση στο συνεργείο. Έχουμε στέκει στην Ηλιούπολη 17 του 2013, πριν τη δολοφονία Φίσα. Απρόκλητη επίθεση από το τάγμα εφόδου με προαναγγελία από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής και από τον Παναγιώτερο, όπως θα δούμε αργότερα. Με 30-40 μηχανές χρυσαυγητών, με καταγεγραμμένη παρουσία του μύχου και του λαγού στην επίθεση, καταστρέφεται ο χώρος, το συνεργείο, το στέκι, έχουμε ξυλοδαρμό του Δρυμηλή και ενός άλλου νεαρού ατόμου και όλη αυτή η πορεία των χρυσαυγητών ήταν συνοδεία δύο μηχανών της ομάδας Δίας. Πάλι τέσσερις αστυνομικοί εκεί, οι οποίοι ούτε συλλαμβάνουν, ούτε βέβαια προβαίνουν σε κάποια πράξη όπως να καταγράψουν τις πινακίδες των χρυσαυγητών, ούτως ώστε να τους βρούνε αργότερα. Οι περίοικοι ήταν αυτοί που κατέγραψαν τις πινακίδες και ταυτοποιήθηκαν οι χρυσαυγήτες. Και πέραν αυτού, αργότερα, το ίδιο βράδυ, προσήχθησαν άτομα της Χρυσής Αυγής που συμμετείχαν στην πορεία. Αφέθησαν ελεύθεροι μετά από επίσκεψη του λαγού στο τοπικό τμήμα όπου κρατούνταν. Οπότε, ένα ακόμα στην υπόθεση συνεργείου και κλείνω με αυτό, ότι ενώ έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες, η υπόθεση αυτή, για άγνωστο λόγο, καταλήγει στο αρχείο αγνώστων δραστών. Χάνεται η δικογραφία, εξαφανίζεται. Και αν δεν υπήρχε πολιτική αγωγή στην επιμέρους αυτή υπόθεση, ο Θανάσης ο Καμπαγιάννης και ο Τάκης ο Ζώτος, για να ανακοινήσουν το θέμα, μία υπόθεση όπου είχαν ταυτοποιηθεί οι δράστες, μέλη της Χρυσής Αυγής, και αποδεικνυόταν η φυσική παρουσία των βουλευτών λαγού και μύχου στην επίθεση, θα έμπαινε στο αρχείο. Οπότε, συνεπώς, η δίκη έχει αναδείξει με στοιχεία αυτό που ξέραμε από πριν, ότι δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013 η Χρυσή Αυγή ιδρούσε με απροκάλυπτα με τη θεσμική ανοχή της πολιτείας και του κράτους. Αυτό όσον αφορά την υπόθεση και του Παύλου Φίσα, αλλά και μία από τις υποθέσεις που είναι συσχετισμένες και εξετάζονται σε σχέση με την κατηγορία της ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης. Αλλά έχουμε και άλλες υποθέσεις που είναι κύριες, όπως είναι η υπόθεση της επίθεσης τάγματος εφόδου στα σπίτια, στο σπίτι Αιγυπτίων αλλιεργατών. Κύριε Καμπαγιάννη, επίθεση τάγματος εφόδου στο σπίτι των Αιγυπτίων αλλιεργατών στο εικόνιο του Περάματος. Τι μας δείχνει για τον τρόπο δράσης και ένα ιστορικό. Η επίθεση στους Αιγύπτιους ψαράδες τον Ιούνιο του 2012 είναι μία από τις εμβληματικές περιπτώσεις όχι μόνο χαρακτηριστικής βίας, αλλά του πώς εννοεί η Χρυσή Αυγή την πολιτική, το να κάνει πολιτική. Και αυτό γιατί η επίθεση συμβαίνει ανάμεσα στις δύο εκλογές του Μάη και του Ιούνιου του 2012. Είναι δηλαδή κομμάτι της προεκλογικής εκστρατείας της Χρυσής Αυγής. Η εισβολή στο σπίτι των Αιγύπτιων ψαράδων σε μια άλλη κοινωνία που δεν θα καθορίζει τους ανθρώπους με βάση την εθνικότητά τους και με βάση το επάγγελμά τους. Εμείς δεν θα ήμασταν η πολιτική αγωγή των Αιγύπτιων ψαράδων. Εμείς θα ήμασταν η πολιτική αγωγή των ανθρώπων που τους επιτέθηκαν ενώ σου κοιμώντουσαν. Έτσι θα έπρεπε να μας αναφέρουν στο δικαστήριο. Παρ' όλα αυτά, ζούμε στη σημερινή κοινωνία και μας αναφέρουν ως πολιτική αγωγή των Αιγύπτιων ψαράδων. Η επίθεση ήταν σφοδρή, ένα τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής από άτομα τα οποία συγκεντρώθηκαν στην άλλη πλευρά του Περάματος, με μηχανάκια προσήλθανε στο σπίτι, βρήκαν έναν άνθρωπο στην ταράτσα τον οποίο κοιμότανε, του τσακίσανε το κεφάλι, προσπαθήσανε να εισβάλλουν στο σπίτι, δεν τα καταφέρανε, σπάσανε τα αυτοκίνητά τους και αποχώρησαν ευνηδιαστικά. Είναι μια εμβληματική περίπτωση του τι σημαίνει τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής και θέλω να τη συσχετήσω με την επίθεση που ένα χρόνο μετά, το Σεπτέμβριο του 2013, με την επίθεση στους κομμουνιστές συνδικαλιστές, λίγες μέρες πριν από τη δολοφονία του Παύλου. Ακριβώς ο ίδιος τρόπος λειτουργίας. Τάγμα εφόδου, το οποίο συγκροτείται με μηχανάκια, εντοπίζει τους κομμουνιστές συνδικαλιστές, τους χτυπάει, αποχωρεί με δολοφονικά όργανα, αποχωρεί ευνηδιαστικά. Και στις δύο περιπτώσεις ο στόχος είναι οι εχθροί της Χρυσής Αυγής. Είτε είναι αλλοδαποί, είτε είναι αντιφρονούντες, κομμουνιστές, συνδικαλιστές. Και στις δύο περιπτώσεις το κίνητρο είναι προφανέστατα ιδεολογικό. Είναι ότι χτυπάμε τους εχθρούς. Δεν είναι όμως μόνο.
να είμαστε καθαροί ότι αυτό το οποίο προσπάθησε να κάνει στο πέραμα η Χρυσή Αυγή ήταν να καταφέρει να ελέγξει ολόκληρα οικονομικά και κοινωνικά πεδία. Να κάνει κουμάντο στην Ιχθυόσκαλα. Αυτό ήταν το νόημα της επίθεσης στους Αιγύπτιους αλλιεργάτες. Να κάνει κουμάντο στη ζώνη. Να στήσει κίτρινο εργοδοτικό σωματείο απέναντι στα σωματεία του ΠΑΜΕ, τα οποία αρνιόντουσαν να υπογράψουν συλλογική σύμβαση που θα έσπαγε τα εργατικά δικαιώματα. Που ήταν και είναι ο διακαής στόχος των εφοπλιστών και γι' αυτό το λόγο κάνανε τις συναντήσεις με τη Χρυσή Αυγή, προκειμένου να κατορθώσουν αυτού του τύπου τον στόχο. Και στις δύο επιθέσεις, επικεφαλής είναι ο Πανταζής, είναι ο πυρηνάρχης δηλαδή της Χρυσής Αυγής στο πέραμα, από όπου και φαίνεται η σύνδεση των συγκεκριμένων ταγμάτων εφόδου με την ηγεσία. Και σε online επικοινωνία είναι ο περιφερειάρχης της οργάνωσης, ο Λαγός. Στην περίπτωση της επίθεσης στους κομμουνιστές συνδικαλιστές, έχουμε όλα τα μηνύματα και τα ηχητικά τα οποία αποδεικνύουν ότι πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επίθεση, ο Λαγός όχι μόνο γνωρίζει για την επίθεση, αλλά την εποπτεύει, την καθοδηγεί, δίνει την εκκίνηση και το τέρμα της. Από αυτή την άποψη, και με αυτό θέλω να τελειώσω, η συνεκδίκαση αυτών των δύο επιθέσεων μαζί με τη δολοφονική επίθεση στον Παύλο Φίσα, με ομπρέλα την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, είναι πάρα πολύ σημαντική για την ευόδοση της κατηγορίας της εγκληματικής οργάνωσης. Ακούμε για υψηλά στελέχη και βουλευτές Χρυσής Αυγής, οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι και είναι κατηγορούμενοι ακριβώς διότι και γνώση είχαν, όπως λογικό είναι ότι θα την αρνούντο, αλλά και οργάνωσαν πρακτικά όλες αυτές τις επιθέσεις. Όμως υπάρχει ένα σημαντικό κενό στη δικογραφία και το σχετικό ερώτημα θα το απευθύνω στον κύριο Παπαδάκη, αφού δούμε ένα βίντεο το οποίο δείχνει ακριβώς γιατί δραστηριότητες και γιατί δυνατότητα οργάνωσης και για το πόσο τα στελέχη της Χρυσής Αυγής οργάνωναν αυτού του τύπου τις επιθέσεις. Υπάρχουν πυρήνες παντού. Όσο νούπο θα κάνουμε πολύ δυνατή παρουσία στην Ηλιούπολη. Έχουμε ξαναπάει στο παρελθόν. Αλλά λίγαν συντόμως, πολύ λίγαν θα κάνουμε τη βόλτα μας εκεί, όπως ξέρουμε εμείς. Και όποιος έχει τσαγανό και αντίρρηση, ας έρθει να μας το πει. Επίσης, έχουμε γίνει 10 παραπούντων για κάποια θέματα που υπάρχουν στην Ηλιούπολη, αλλά εδώ στην Καραντίνη. Με όλα αυτά τα πράγματα υπάρχουν τους Αιγύπτιους που παίρνουν, που κάνουν ό,τι θέλουν, που πουλάνε τα ψάρια όπως θέλουν, που τα παίρνουν από όπου θέλουν, γενικά που δεν δίνουν λογαριασμό σε κανένα. Λοιπόν, εμείς τους δίνουμε από εδώ και πέρα θα δίνουμε λογαριασμό. Θα δίνουμε λογαριασμό στην Χρυσή Αυγή και στους Αιγύπτιους πολίτες. Η ζώνη θα κινηθεί, τα καράβια θα ξαναέρθουν πίσω και οι λακέδες του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ, οι οποίοι καπηλεύονται τόσα χρόνια αυτή εδώ την κατάσταση, θα εξαφανιστούν από εδώ πέρα μέσα. Είμαστε σίγουροι ότι πολύ σύντομα θα το απόστημα που υπάρχει εδώ και δημιουργεί τα προβλήματα και σωστή τους κατάσταση και όλα αυτά με την αρρωγή της Χρυσής Αυγής. Και όλα αυτά με την καθοδήγηση της Χρυσής Αυγής. Κύριε Παπαδάκη, παραλείψει στο κατηγορητήριο. Βλέπουμε τους ανθρώπους εδώ να προαναγγέλουν επιθέσεις, γιατί όλα αυτά, πείτε μας λίγο, τοποθετούνται νομίζω πριν τις επιθέσεις. Τα έχω πει πολλές φορές και θα το πω άλλη μία, επειδή υπάρχει και ένα παράπονο των κατηγορουμένων της Χρυσής Αυγής, ότι διώκονται χωρίς στοιχεία και διώκονται δήθεν για την ιδεολογία τους και όχι για την εγκληματική τους συμπεριφορά. Είναι ένα κατηγορητήριο, το λέμε διάτρητο, όταν υπάρχει πληθώρα κατηγοριών και έλλειψη στοιχείων. Όταν υπάρχει πληθώρα στοιχείων και έλλειψη κατηγοριών, θα πρέπει μάλλον να ευχαριστούν την τύχη τους ή μάλλον την ανοχή της δικαστικής εξουσίας που τους παρέπεμψε, διότι κανένας από αυτούς δεν παραπέμπεται για ηθική αυτουργία στις ανθρωποκτονίες και στις απόπειρες ανθρωποκτονιών τις οποίες οργάνωσε. Και κανένας από τα μέλη και τους διευθυντές της Χρυσής Αυγής δεν παραπέμπεται ως μέλος ή διευθυντής τρομοκρατικής οργάνωσης. Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τα κριτήρια του νόμου η δράση τους είχε και σκοπό και αποτέλεσμα και τελέστηκε με τρόπο που να δημιουργεί σοβαρό εκφοβισμό σε μεγάλες ομάδες πληθυσμού. Αυτό είναι ένα μέρος του ακαταδίωκτου. Δεν διώκονται για το σύνολο των αξιόπινων πράξεων που έχουν διαπιστωθεί από τα στοιχεία του που υπάρχουν. Δεν είναι δυνατόν το παραπεμπτικό βούλευμα να διατυπώνει την παραδοχή
για παράδειγμα ότι η επίθεση στους Αιγύπτιους ψαράδες έγινε μετά από εντολή του λαγού που είδατε τις δηλώσεις του και ο λαγός να μην κατηγορείται για ηθική αυτουργία. Είναι μία περίπτωση αυτή που ανέφερα, έχω τουλάχιστον 30 καταγράψει τέτοιες στο παραπεμπτικό βούλευμα, για να μην νομίζουμε ότι είναι μία δίκη υπερβολική, ότι είναι μία δίκη που διώκονται πολιτικά για τις ιδέες τους και όχι για τα εγκλήματά τους, ή ότι είναι μία δίκη για την οποία διώκονται για παραπάνω πράγματα από αυτά που έχουν κάνει. Διώκονται για πολύ λιγότερα και απειλούνται για πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία αντιστοιχούν στις αξιόπινες πράξεις τους, γιατί είχαν την τύχη να είναι χρυσαυγίτες και όχι αντιξουσιαστές, διαδηλωτές, απεργοί, αριστεροί ή κάτι τέτοιο. Η δίκη συνεχίζεται, όπως είπαμε και προηγουμένως, τραβάει 2 χρόνια τώρα. Διεξάγεται με διάφορους τρόπους, διεξάγεται σε 2 διαφορετικά σημεία. Οι φωτογραφίες δείχνανε προηγουμένως από τις πρώτες μέρες της δίκης, την έναρξή της, άτομα να κλείνουν τις κάμερες, να βάζουν ταινίες στις κάμερες. Κυρία Κουμάντου, με το παρατηρητήριο της δίκης Χρύσης Αυγής, Golden Dawn Watch, παρατηρείται από την αρχή της διαδικασίας όλα όσα συμβαίνουν στη δίκη, όλα όσα λέγονται κτλ. Πείτε μας λίγο για τη διεξαγωγή της δίκης, τις συνθήκες, τις ελλείψεις στις συνθήκες διεξαγωγής, καθώς επίσης και ένα κομμάτι για την κάλυψή της, γιατί πια είμαστε στη διαδικασία της δίκης. Ωραία. Να το πιάσω από το τελευταίο και να πιάσω και το νήμα από την προηγούμενη τοποθέτησή μου σε σχέση με την κάλυψη, η οποία είναι ελάχιστη. Εκτός από 7-8 μέσα που έχουν σταθερή παρουσία στην αίθουσα του δικαστηρίου και οι συνάδελφοι κάνουν ρεπορτάζ για το τι συμβαίνει μέσα στην αίθουσα και στην υπόθεση που εκδικάζεται κάθε φορά, στα στοιχεία που αποκαλύπτονται και στο πώς τεκμηριώνονται όσα λέγονται εντός της αίθουσας και όσα έχουμε ακούσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, όλα τα υπόλοιπα μέσα διαφορούν και ασχολούνται με την δίκη μόνο όταν υπάρχουν επεισόδια ή κάποιο συναισθηματικό ξέσπασμα κάποιου από τους μάρτυρες, από την κυρία Φίσα, ή όταν υπάρχει κάποια κόντρα μεταξύ των διαδίκων, αλλά όχι για το γιατί το προκάλεσε αυτό το πράγμα. Τελευταία φορά που ασχολήθηκαν τα μέσα ήταν το Φεβρουάριο που μας πέρασε για τα επεισόδια που έγιναν στο εφετείο, που προκλήθηκαν από την συμπεριφορά του κοινού που κάθεται από την πλευρά της Χρυσής Αυγής, που προκάλεσε την πλευρά των αντιφασιστών. Από τότε ανατρέξτε να θυμηθείτε πότε είδατε ρεπορτάζ για την ουσία της δίκης από το Φεβρουάριο μέχρι προχθές, που ήταν η κατάθεση του καθηγητή του κ. Αλιβιζάτου. Είχαμε κανονικά δικασίμους, μόνο το Πάσχα δεν είχαμε. Οπότε θα δείτε τι εννοώ, ότι δεν καλύπτεται κανονικά η δίκη. Είναι σημαντική δουλειά που κάνει το παρατηρητήριο. Γιατί δεν υπάρχει καμία άλλου τύπου καταγραφή πλην των ρεπορτάζ, που προφανώς δεν μπορεί να καταγράφει όλα όσα. Τα ρεπορτάζ μπορούν να καταγράφουν όλα όσα λέγονται μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Γιατί δεν υπάρχει με απόφαση της έδρας ούτε φωνοληψία, δηλαδή ούτε ηχητική καταγραφή, αλλά ούτε μαγνητοσκόπηση της δίκης. Γι' αυτό είδαμε και τις φωτογραφίες του ανθρώπου που κάλυπτε με λευκές κόλλες χαρτί τις κάμερες που υπάρχουν μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού. Για τη δουλειά της έδρας το κάνει χειρόγραφα ο γραμματέας της έδρας, οι δικηγόροι ό,τι προλάβουν να καταγράψουν μόνοι τους και οι δημοσιογράφοι που κάνουν τη δημοσιογραφική δουλειά. Όποια πληροφορία λοιπόν υπάρχει εκτενέστερη, υπάρχει μέσω του παρατηρητηρίου, του δικηγόρου του παρατηρητηρίου, που στέλνει την πληροφορία εκτός και αυτή διαχέεται μέσω των λογαριασμών. Τώρα, οι συνθήκες της δίκης. Όσο είμαστε στον Κορυδαλλό, είναι η αίθουσα του Κορυδαλλού, είναι μια μικρή αίθουσα, χωρίς ξεχωριστά σημεία για να κάθονται οι δύο πλευρές. Η πλευρά της πολιτικής αγωγής και των μαρτύρων έχει καταλάβει μία μικρή αίθουσα ως προθάλαμο της κεντρικής αίθουσας του δικαστηρίου και η πλευρά της Χρυσής Αυγής έχει καταλάβει τον κοινόχρηστο διάδρομο που οδηγεί επί της ουσίας στις τουαλέτες και στα αυτόματα μηχανήματα πώλησης νερού. Αν κάποιος χρειαστεί κάτι από τα δύο, η τουαλέτα ή η νερό, θα πρέπει να διασχίσει τους χρυσαυγίτες, χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη διαφύλαξη των ασφαλών συνθήκων διέλευσης από τις αστυνομικές δυνάμεις. Και γι' αυτό το λόγο είχαμε και πάρα πολλές φορές εντάσεις με πιο χαρακτηριστική
αυτή του λεγόμενου Χαστουκιού, όπου δικηγόρος υπερασπιστής της Χρυσής Αυγής χαστούκησε νεαρή κοπέλα από το ακροατήριο, όταν εκείνη υπερασπίστηκε έναν freelancer δημοσιογράφο, ο οποίος δεν γνώρισε αυτό το χωρισμό, αυτό το διαχωρισμό στους χώρους, στα σημεία στην αίθουσα του δικαστηρίου, και ο άνθρωπος έκανε το διάλειμμα του εκεί, εκδιώχθηκε από τον Χρυσαυγίτη δικηγόρο, με αποτέλεσμα να έχουμε το χαστούκι αυτό από τον δικηγόρο προς την κοπέλα. Έχουμε κι άλλα όμως, δεν ξέρω αν είδατε κάποιες φωτογραφίες με κάποια καθίσματα. Σας τα δείξαμε γιατί είχε πλημμυρίσει η αίθουσα σε μια καταιγίδα. Σταμάτησε η διαδικασία γιατί έτρεχαν νερά από τους τοίχους και είχαν μαζευτεί νερά στο πάτωμα. Η πολιτική αγωγή, οι τοπικοί παράγοντες του Κορυδαλλού, όλοι ζητούσαν να μεταφερθεί στο εφετείο η δίκη, που είναι και ο φυσικός της χώρος. Μια αίθουσα που μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες μιας τόσο μεγάλης δίκης. Αυτό έγινε μετά από ένα χρόνο περίπου, το εξεβίασε η πολιτική αγωγή επί της ουσίας και με την παρέμβαση και της κυρίας Φίσα, η οποία ζήτησε την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού για να γίνει αυτή η μεταφορά. Έγινε σε τρεις μέρες, μετά από έναν ολόκληρο χρόνο και αμέτρητες παρεμβάσεις της πολιτικής αγωγής. Στο εφετείο όμως έχουμε παρουσία, διαρκή και σταθερή παρουσία συγκεκριμένης ομάδας του Πειραιά της Χρυσής Αυγής, η οποία προσπαθεί με κάθε ευκαιρία να δημιουργήσει ένταση, μικροεπισόδια, χλεβάζει τους μάρτυρες, ηρωνεύεται τους μετανάστες μάρτυρες για τα ελληνικά τους, προσπαθώντας να τους δημιουργήσει αμηχανία. Η αρχική διαχείριση των μέτρων ασφαλείας ήταν πολύ κακή από την αστυνομία, ήταν γηπαιδική συμπεριφορά προς το κοινό. Έβαζε από την ίδια είσοδο το κοινό και των αντιφασιστών και των χρυσαυγητών με συνοδεία δημιουργιών μέσα, με ό,τι αυτό μπορεί να δημιουργεί ως αίσθηση και ως κλίμα. Χρειάστηκε να γίνουν επεισόδια στον προθάλαμο της αίθουσας με μια ομάδα αντιφασιστών και την ομάδα του Δεβελέκου, προκειμένου να αποφασίσει η αστυνομία να δώσει το δικαίωμα στους αντιφασίστες να χρησιμοποιούν τη δεύτερη είσοδο του δικαστηρίου που χρησιμοποιούν οι δημοσιογράφοι, οι δικηγόροι και οι μάρτυρες. Και παρέμβαση των δικηγόρων και των δημοσιογράφων για να αφαιθούν περισσότερες θέσεις ελεύθερες για το κοινό των αντιφασιστών. Προχθές μόλις υπήρξε μία ανακοίνωση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, χωρίς από όσο γνωρίζω να έχουν ενημερωθεί οι δικηγόροι της πολιτικής αγωγής ή όλοι οι παράγοντες της δίκης, γιατί υπάρχει η σκέψη να μεταφερθεί η δίκη της Χρυσής Αυγής σε μία αίθουσα που θα παραχωρηθεί από το Υπουργείο Υγείας. Χωρίς να ξέρουμε πού, πότε, για ποιο λόγο. Υπάρχει μία ανακοίνωση, θα την διαβάσω από τους δικηγόρους της πολιτικής αγωγής, οι οποίοι αναφέρουν ότι λειτουργεί αυταρχικά αυτή η απόφαση, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα επανειλημμένα αιτήματα των συνηγόρων της πολιτικής αγωγής, όπως και σωρίες κοινωνικών και λαϊκών φορέων. Προσανατολίζεται και πάλι στην απομάκρυνση της δίκης από το φυσικό της χώρο, θέτοντάς την ξανά υπό την απειλή της υποβάθμισης και της περιθωριοποίησης που επιφέρουν η δυσχέρεια πρόσβασης, ο περιορισμός άμεσης και έμεσης δημοσιότητάς της, καθώς και η αδυναμία των παραγόντων της να ανταποκρίνονται παράλληλα στις λοιπές καθημερινές τους υποχρεώσεις. Αν η κυβέρνηση συνεχίζεται στην ανακοίνωση των δικηγόρων της πολιτικής αγωγής, που πριν ένα χρόνο αναγκαζόταν να ταχθεί δημόσια υπέρ της μεταφοράς της δίκης στο εφετείο, άλλαξε γνώμη, ας αναλάβει τις ευθύνες της. Εμείς επισημαίνουμε ότι όποιος συμβάλλει στην υποβάθμιση, την περιθωριοποίηση και τη δυσχέρανση της δημοσιότητας της δίκης, προσφέρει αντικειμενικά υπηρεσίες σε εκείνους που προσβλέπουν και ωφελούνται από αυτές. Είναι αυτονόητο ποιοι είναι αυτοί και καταλήγει η ανακοίνωση, γι' αυτό και επιμένουμε διαπραγμάτευτα στην άμεση, πλήρη και οριστική διεξαγωγή της δίκης στην αίθουσα τελετών του εφετείου Αθηνών. Οπότε έχουμε μία διαδικασία, η οποία για πολλούς είναι ίσως η κορυφαία δικαστική διαδικασία μετά τη μεταπολίτευση και η οποία δεν μαγνητοφωνείται, δεν μαγνητοσκοπείται και υπάρχει ένας γραμματέας ο οποίος γράφει συνεχώς τι ακούγεται και τι λέγεται στην αίθουσα. Όμως, όπως υπήρχε πριν και μετά σε σχέση με την κάλυψη των μέσων, την κάλυψη της δραστηριότητας Χρυσής Αυγής από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπάρχει και ένα πριν και μετά, πριν δηλαδή το δικαστήριο, τη δικαστική διαδικασία και μετά την έναρξή της και κατά τη διάρκειά της, η συμπεριφορά της ίδιας της Χρυσής Αυγής, το πώς λειτουργήσε πριν και μετά. Κυρία Τομπατζόγλου, η απάντηση της Χρυσής Αυγής στις διώξεις ήταν κάπως πριν την έναρξη της δίκης και στη συνέχεια της δίκης η στάση έδειξε να αλλάζει. Το σχολείο σε γι' αυτό. Με την έναρξη των διώξεων, το επιχείρημα του συνόλου των βουλευτών της Χρυσής Αυγής είναι ότι πρόκειται για πολιτική δίωξη. Ουσιαστικά, στο σύνολο των απολογητικών τους υπομνημάτων,
ισχυριζόταν ότι πρόκειται για μια σκευωρία, ότι τα στοιχεία είναι κατασκευασμένα, ότι οι μάρτυρες καταθέτουν ό,τι έχουν δει από την τηλεόραση, αμφισβητήσαν δηλαδή ακόμα και την παρουσία αυτών των μαρτύρων. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Μιχαλολιάκος, εξερχόμενος από το γραφείο των ανακριτριών, φώναξε και ζήτω η νίκη, για να δημιουργήσει φυσικά και την πεποίθηση και στους ψηφοφόρους του ότι δεν έχει κάτι να φοβάται. Αντίστοιχα, ο Κασιδιάρης μέσω του συνηγόρου του διακήρυξε ότι πρόκειται για ακραίο πολιτικό ανταγωνισμό που πρέπει να σταματήσει, ότι πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Δηλώναν ότι επιδιώκουν δημοσιότητα προκειμένου να λάμψει η αλήθεια. Όλα αυτά βέβαια μέχρι να ξεκινήσει η δίκη. Ξεκινώντας λοιπόν η δίκη, έχουμε το περιστατικό ξυλοδαρμό αυτοπτών μαρτύρων στην υπόθεση του Παύλου, έξω ακριβώς από τις φυλακές Κορυδαλλού. Περιστατικό το οποίο όταν αναφέρεται μέσα στη δικαστική αίθουσα, αμφισβητείται από την υπεράσπιση της Χρυσής Αυγής ότι ακόμα και συνέβη. Αρχικά λοιπόν, με την έναρξη της δίκης, ξεκίνησε μια παραλληλικιστική τακτική από την πλευρά της υπεράσπισης, με σωρία ενστάσεων ουσιαστικά νομικά βάσιμων, οι οποίες τελικά απερίφθησαν, με σκοπό εν τέλει να φάνει όσο χρόνο γίνεται προκειμένου να μην αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία. Φυσικά δεν δεχτήκανε ποτέ, δεν συνυπέβαλαν έτοιμα για κάλυψη της δίκης όπως είχε υποβάλει η πολιτική αγωγή. Φτάνουμε λοιπόν σε ένα σημείο με την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας και ακριβώς επειδή τα στοιχεία είναι συντριπτικά, να βλέπουμε ένα πανικό στην υπεράσπιση που ουσιαστικά δηλώνει αντίστοιχα και τον πανικό των εντολέων τους. Η προσπάθεια μέσα στο δικαστήριο είναι αποδόμησης ουσιαστικά της προσωπικότητας των μαρτύρων, αποδόμηση των στοιχείων τα οποία όλα τα αποδίδουν σε μοντάζ, σε σειραφές, σε κατασκευές της πολιτικής αγωγής και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Φτάνουμε σε ένα σημείο να αμφισβητούν ακόμα και αυτόπτες μάρτυρες. Και τη στιγμή αυτή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου η υπερασπιστική γραμμή ουσιαστικά επιβεβαιώνει το κατηγορητήριο. Δηλαδή, προσπαθούν να αποδώσουν χαρακτηριστικά στους μάρτυρες, όπως για παράδειγμα η πολιτική τους ταυτότητα, από πού προέρχονται, αν συμμετέχουν σε πορείες, για να δικαιολογήσουν κάπως ότι ναι, ό,τι συνέβη, συνέβη γιατί είσαι αριστερός, γιατί είσαι αναρχικός, γιατί συμμετείχε σε πορείες. Ουσιαστικά πάνε να δικαιολογήσουν δηλαδή τις πράξεις τους μέσα μιας αυτοδικίας, θα λέγαμε. Φυσικά σε όλα αυτά έρχεται να προσθεθεί η ανάληψη πολιτικής ευθύνης από τον Μιχαλολιάκο για τη δολοφονία του Παύλου. Δήλωση την οποία επίσης προσπαθούν να ανασκευάσουν κατά κάποιο τρόπο και να τις αποδώσουν διαφορετικό περιεχόμενο από αυτό που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι έχει. Σε σχέση τώρα με τη συμπεριφορά της Χρυσής Αυγής στον δρόμο, δηλαδή τα τάγματα εφόδου, είχε παρατηρηθεί μέχρι πρότινος μία μείωση των κρουσμάτων, δηλαδή απήχαν από περιστατικά βίας, διότι τα φώτα της δημοσιότητας ήταν πάνω τους και είναι λογικό να κοιτάξουν λίγο επικοινωνιακά, να φτιάξουν μια εικόνα διαφορετική από αυτή που είχε ήδη προβληθεί μέσω της δίκης. Φυσικά, ο πραγματικός τους χαρακτήρας δεν μπορούσε να μείνει κρυφός για πάρα πολύ καιρό. Έχουμε τα πρόσφατα περιστατικά στο Πέραμα, με την εισβολή του λαγού προκειμένου να μην φοιτήσουν προσφυγόπουλα εκεί. Και φυσικά το περιστατικό με το φοιτητή Λάζαρε, όπου ξυλοκοπήθηκε άγρια από υψηλό βαθμό στέλεχος της Χρυσής Αυγής και μετακλητό υπάλληλο της Ελληνικής Βουλής. Και όλο αυτό συμβαίνει τη στιγμή που χρειάστηκε να δολοφονηθούν άνθρωποι και να μπούμε σε μια διαδικασία στην οποία η πολιτεία δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο παρά να αρχίσει να ανοίγει συρτάρια. Κύριε Παπαϊωάννου, δικογραφίες στα συρτάρια, η δικαιοσύνη φάνηκε να ξυπνάει μετά το 2013. Έτσι είναι. Θυμίζω ότι τον Απρίλιο του 2013, δηλαδή 5 μήνες πριν από την δολοφονία Φίσα και το κουβάρι που άρχισε να ξετυλίγεται, γίνεται μια δίκη όπου κατηγορούμενος είναι ο βουλευτής Κασιδιάρης για μια παλιότερη υπόθεση ένοπλης επίθεσης μέσα στην Πανεπιστημιούπολη με θύμα φοιτητή, όπου κατηγορείται για συνέργεια διότι είχε παραχωρήσει, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το αυτοκίνητό του. Απαλλάχθηκε. Δεν είναι αυτό που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Έχω την αίσθηση ότι αν η δίκη γινόταν μερικούς μήνες μετά, μπορεί να ήταν και διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά αυτό θα το πει η ιστορία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο εισαγγελέας στην απαλλακτική του πρόταση δεν αρκέστηκε να πει ότι δεν έχω πιστεί σύμφωνα με τα στοιχεία, έχω αμφιβολίες και προτείνω την απαλλαγή του. Είπε ότι ο κατηγορούμενος, όπως και όλοι όσοι είναι μέσα στην αίθουσα, όπως και η οργάνωσή τους, εξάλλου καταδικάζουν τη βία.
Η αίθουσα, θυμίζω, ήταν γεμάτη μπράβους, φουσκωτούς και η δίκη έγινε σε ένα καθεστώς μεγάλου φόβου για όσους βρίσκονταν εκεί. Αυτή η ανάγκη που νιώθει ένας εισαγγελικός λειτουργός να κάνει αυτή τη δήλωση, η ανάγκη η οποία δεν προκύπτει από την εξέλιξη της δίκης, εμένα στα μάτια μου φέρνει την εικόνα μιας έμφοβης δικαιοσύνης. Έμφοβης δικαιοσύνης. Φοβόταν η δικαιοσύνη. Και αυτό πρέπει να το δούμε και να εξετάσουμε σε ποιο βαθμό υπάρχει ακόμα κομμάτι της δικαιοσύνης, του δικαστικού συστήματος, όχι που έχει ιδεολογική εγκύτητα, αλλά που λειτουργεί και σε ένα καθεστώς φόβου. Στην ερώτηση αν έχουν αλλάξει ή δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα, ισχύουν και τα δύο. Έχουν αλλάξει τα πράγματα με την έννοια ότι έχουμε περισσότερες δίκες στις αίθουσες των δικαστηρίων, έχουμε βαριές καταδίκες για εγκλήματα με ρατσιστικό κίνητρο, έχουμε καλύτερες καταγραφές των ρατσιστικών εγκλημάτων, έχουμε μια ομογενοποίηση των στατιστικών στοιχείων κτλ. Αλλά φοβάμαι ποιο είναι το υπόβαθρο κατά τα λοιπά. Αν δηλαδή αυτό σημαίνει μια συνολική αλλαγή της λειτουργίας απέναντι σε αυτό το φαινόμενο, και εκεί δεν θα είμαι τόσο αισιόδοξος, γιατί χρειάζεται κάτι περισσότερο από το να υπάρχει σε εξέλιξη μια δίκη στο εφετείο, στην αίθουσα του εφετείου. Χρειάζεται ένα αποφασισμένο κράτος δικαίου, το οποίο θα σεβαστεί τους δικονομικούς κανόνες μέρη για τους κατηγορουμένους, αλλά κατά τα άλλα θα φέρνει σε πέρας μια δίκη όταν πρέπει, με τις διαδικασίες που χρειάζονται κτλ. Έζησα από κοντά την υπόθεση της μεταφοράς της δίκης, διότι ήμουνα στο Υπουργείο τότε. Δεν θέλω να αναφερθώ στις λεπτομέρειες. Θέλω όμως να πω, με όποια σημασία έχει αυτό, ότι ως τέος πια Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου προσυπογράφω πλήρως την ανακοίνωση των συνηγόρων της πολιτικής αγωγής. Έχει εξαιρετική σημασία ο χώρος διεξαγωγής αυτής της δίκης και χρειάζεται να πιεστεί η ηγεσία της δικαιοσύνης, διότι η υπόθεση αυτή αφορά στην ηγεσία της δικαιοσύνης, αλλά και την πολιτική ηγεσία, γιατί πάντα η πολιτική ηγεσία έχει τον τρόπο να έχει λόγο. Και χρειάζεται και μια επίγνωση των μεγεθών. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν η ηγεσία της δικαιοσύνης είναι το μέγεθος της απειλής για την ελληνική δημοκρατία. Και αν έχει κανείς μια δικαιοσύνη περιχαρακωμένη σε ένα δικό της κόσμο, τότε τα πράγματα δεν λειτουργούν έτσι. Όσες φορές, κάποιες φορές που χρειάστηκε να συζητήσω με δικαστικούς λειτουργούς για το θέμα της ρατσιστικής βίας, κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις είχα την ανάγκη να τους ταρακουνήσω. Από τι είναι αυτό που δεν καταλαβαίνετε από αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Τι είναι αυτό που δεν καταλαβαίνετε από όσους κινδύνους κρύβει αυτή η οργάνωση. Τελευταίο στοιχείο. Έχει κομβική σημασία η δίκη της Χρυσής Αυγής. Έχει κομβική σημασία. Προσφέρουν ολέθρια υπηρεσία όσοι έστω και καλοπροαίρετα από ένα μαξιμαλισμό ή από έναν υπερβάλλοντα, ας πούμε, ακτιβισμό σε σχέση με τις διαδικασίες του αστικού κράτους και της δικαιοσύνης, υποτιμούν τη σημασία της. Αυτή η δίκη πρέπει να τελειώσει και πρέπει να πάει καλά. Είναι κέρια σημασία αυτό. Όσοι παρακολουθούν τη δίκη από πιο κοντά, ξέρουν ότι η δίκη προχωράει, ότι το κατηγορητήριο δένεται, ότι βγαίνουν στοιχεία, ότι βγαίνει η φυσιογνωμία της οργάνωσης, βγαίνει ότι η βία είναι το μέσο της, είναι το μήνυμά της, είναι το πρόγραμμά της, είναι αυτά που είπε ο Καμπαγιάννης πριν. Βγαίνουν όλα αυτά μέσα στο δικαστήριο. Και βγαίνει κυρίως και ο χαρακτήρας, ο τρομοκρατικός της οργάνωσης. Έχει δίκιο ο Παπαδάκης. Πρόκειται για μια τρομοκρατική οργάνωση, όπου οι πράξεις της δεν είχαν μόνο σκοπό να εξουδετερώσουν, να εξοντώσουν το συγκεκριμένο θύμα, είχαν σκοπό και το κατάφεραν σε ένα μεγάλο βαθμό να σκορπίσουν το φόβο. Φόβος λοιπόν, και αν φοβόταν η δικαιοσύνη και αν σκορπίστηκε ο φόβος μέσα από τις δράσεις της Χρυσής Αυγής, πόσο θα φοβούνται οι μάρτυρες που έρχονται να καταθέσουν στο δικαστήριο, ποια η στάση των μαρτύρων μέχρι τώρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και πώς έχει επηρεαστεί από την ιδιότυπη ασυλία που απολάμβανε και εν μέρει απολαμβάνει η Χρυσή Αυγή, κυρία Παπαδοπούλου. Πριν τις ποινικές διώξεις σε βάρος ηγεσίας της Χρυσής Αυγής, υπήρχε δικαιολογημένος φόβος διάχυτος σε όλη την ελληνική κοινωνία και στους μάρτυρες. Τώρα τα πράγματα κάπως έχουν αλλάξει, παρότι ότι ο φόβος συνεχίζει να υπάρχει. Θα αναφερθώ σε μια όχι πολύ γνωστή υπόθεση, ξυλοδαρμού της Μαρίας Στρούλου και του Σάβα Μαυρίδη, από τον ίδιο το βουλευτή Μίχο στην Πάρο. Είμαστε στην Πάρο 28 Δευτέρου του 2013 και φτάνουν οι χρυσαυγίτες στο νησί, ανάμεσά τους Λαγός, Μίχος και μέλη του τάγματος εφόδου της Νίκαιας, κατηγορούμενοι για την δολοφονία Φύσα, υπενθυμίζω, για να κάνουν εκδήλωση στο νησί. Οι πολίτες του νησιού οργανώνονται, κάνουν συγκέντρωση, κάνουν πορεία, κατευθύνονται προς την ταβέρνα όπου είναι συγκεντρωμένοι οι χρυσαυγίτες για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στη Χρυσή Αυγή και στην ναζιστική της ιδεολογία. Ανάμεσά τους είναι η Τρούλου και ο Μαυρίδης. Η πορεία δέχεται επίθεση από τα ΜΑΤ,
ο κόσμος διαλύεται και πίσω από τις γραμμές των ΜΑΤ ξεχύνονται οι χρυσαυγίτες και απομονώνουν, εγκλωβίζουν την Τρούλου, τη χτυπάνε το κεφάλι, έρχεται ένας, τη χτυπάει το κεφάλι με δύναμη στον τοίχο και ταυτόχρονα τη χτυπούν με μεταλλικά αντικείμενα. Παρεμβαίνει ο Μαυρίδης για να τη σώσει, δέχεται και ο ίδιος σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι και στον αυχένα και καταλήγουν και οι δύο στο νοσοκομείο της Πάρου με 20 ράματα και ανοιγμένα κεφάλια. Είναι στο νοσοκομείο η Τρούλου και έρχεται ένας δημοσιογράφος, ο οποίος είχε βγάλει νωρίτερα φωτογραφίες από τα μέλη της Χρυσής Αυγής και δείχνει στην Τρούλου τις φωτογραφίες. Μήπως αναγνωρίσει το δράστη. Η Τρούλου αναγνωρίζει το πρόσωπο του δράστη, αλλά δεν ξέρει το όνομά του. Και την ενημερώνει ο δημοσιογράφος ότι αυτός που αναγνώρισε είναι ο βουλευτής Μίχος. Και έρχεται η αστυνομία να πάρει κατάθεση από την Τρούλου. Περιγράφει αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του δράστη, αυτόν που είδε ότι τη χτύπησε το κεφάλι στον τοίχο, αλλά δεν λέει το όνομα ότι αυτός από ό,τι έμαθα είναι ο Μίχος. Γιατί δεν το κάνει αυτό? Γιατί η Τρούλου θα έπρεπε να σηκώσει μόνη της όλο το βάρος της μήνυσης ενάντια στο βουλευτή της Χρυσής Αυγής Μίχο. Την ώρα που η επίθεση έγινε παρουσία των αστυνομικών, οι οποίοι όχι μόνο δεν συνέλαβαν τον δράστη, εδώ είναι και το θέμα του αυτοφόρου και της βουλευτικής ασυλίας, αλλά δεν ζητήθηκε καν από τους αστυνομικούς που ήταν παρόντες να καταθέσουν αυτοί που είδαν. Κάποιος τα είδε, δεν μπορεί κανένας να μην είδε το Μίχο να χτυπάει την Τρούλου. Δεν ζητήθηκε καν από τους αστυνομικούς να καταθέσουν. Δεν επιδείχθησαν φωτογραφίες στη μάρτυρα, δεν έγινε καμία έρευνα. Αν η Τρούλου πήγαινε και έκανε μήνυση κατά γνώστον, δεν είπε το όνομα. Αν έκανε μήνυση και έλεγε ο Μίχος ήταν που με χτύπησε, θα βρισκόταν από θύμα κατευθείαν κατηγορουμένη. Όπως έγινε και στην υπόθεση που αναφέρθηκε ο κύριος Παπαϊωάννου με την καθηγήτρια του Πολυτεχνείου στη δίκη που αθώθηκε ο Κασιδιάρης, η οποία βρέθηκε μπλεγμένη και κατηγορουμένη για συκοφαντική δυσφήμιση. Είπε η Τρούλου στο δικαστήριο ότι αισθάνθηκε τότε ότι σαν πολίτης, αν το κυνηγούσε δικαστικά, όχι μόνο δεν θα δικαιωνότανε, αλλά θα έμπλεκε ακόμα παραπάνω, γιατί ήταν και δημόσιος υπάλληλος και αν εκκρεμούσε μήνυση, αν γινόταν ποινική δίωξη σε βάρος της, κινδύνευε να τεθεί σε αργία. Οπότε δεν είπε το όνομα στην αστυνομία, αλλά έκανε κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Έδωσε 24 λίγες μέρες μετά το περιστατικό, 24 Μαρτίου του 2013, συνέντευξη στο Λευτέρη Μπιντέλα στο Έθνος, όπου περιέγραφε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του δράστη που της χτύπησε το κεφάλι στον τοίχο, ουσιαστικά φωτογραφίζοντας τον Μίχο, χωρίς να λέει ρητά το όνομά του. Και εμέσως έτσι κατοχύρωσε το βάσιμο και το αληθές της καταγγελίας της σε ανύποπτο χρόνο, ότι δηλαδή ο Μίχος ήταν αυτός που τη χτύπησε. Είπε επίσης στο δικαστήριο ότι μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα αισθάνθηκε ότι ήταν χρέος της ως πολίτης να καταθέσει αυτά που έζησε και αυτά που ήξερε. Και ήρθε και αναγνώρισε τον Μίχο ως τον δράστη της επίθεσης. Οπότε μετά τη δίωξη της ηγεσίας, οι πολίτες αισθάνθηκαν ότι η ασυλία της Χρυσής Αυγής έχει τελειώσει. Και η Τρούλου πλέον δεν ήταν μόνη της μέσα στη δικαστική αίθουσα, αλλά ένωσε τη φωνή της και τη μαρτυρία της με τις φωνές και τις μαρτυρίες όλων των θυμάτων της Χρυσής Αυγής που έχουν καταθέσει μέχρι τώρα στη δίκη και θα καταθέσουν. Από αυτά που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, αυτό ίσως να είναι και ίσως το πιο θετικό ή από τα πολύ λίγα θετικά που ακούμε. Επιστρέφουμε λίγο. Προηγουμένως, η κυρία Τομπατζόγλου μίλησε για παρελκυστικές τακτικές της Χρυσής Αυγής και της υπεράσπισης κατά διάρκεια της δίκης. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Καμπαγιάννη, πόσες φορές έχει ζητηθεί να αποβληθείτε, ποια είναι η στάση της υπεράσπισης? Η υπεράσπιση της Χρυσής Αυγής θέλει διαρκώς να μας αποβάλει, αλλά έφαγε ένα γκολ από πολύ νωρίς. Η νομιμοποίηση της πολιτικής αγωγής και το εύρος της νομιμοποίησης ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενε η υπεράσπιση της πολιτικής αγωγής. Δεν περίμενε δηλαδή ότι θα έχει απέναντί της μια πολιτική αγωγή η οποία θα μπορεί να παραστεί όχι μόνο για τα επιμέρους αδικήματα, αλλά για όλη την υπόθεση. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το χωνέψει. Γι' αυτό το λόγο το αίτημα έρχεται και επανέρχεται για την αποβολή της πολιτικής αγωγής, αλλά ποτέ δεν ευωδώνεται. Αλλά εγώ θέλω να γυρίσω σε αυτό το πράγμα το οποίο είπε η Ελευθερία Τομπατζόγλου σε σχέση με την στατική της υπεράσπισης. Γιατί η υπεράσπιση έχει ομολογήσει την αδυναμία της από την αρχή. Από το γεγονός ότι ζήτησε να μην υπάρχει ραδιοτηλεοπτική μετάδοση αυτής της δίκης. Γιατί η Χρυσή Αυγή έλεγε ότι το κατηγορητήριο είναι τόσο πέτσινο που θα βάλουμε μία κάμερα μέσα στη δίκη και θα τη βλέπει όλη την ημέρα ο κόσμος πόσο κάλπικο είναι το κατηγορητήριο και πόσο γρήγορα θα καταπέσει.
Και στην πραγματικότητα, όταν ήρθε η ώρα, όταν η πολιτική αγωγή έθεσε το ζήτημα της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αυτής της δίκης, προκειμένου πραγματικά να είναι όλα καθαρά και στο φως, η υπεράσπιση αρνήθηκε. Και έτσι όπως είναι ο νόμος σήμερα, έστω και ένας διάδικος, αν αρνηθεί τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση, τότε αυτή αποκλείεται. Αυτό δίνει το μέτρο της κατάστασης, της αδυναμίας στην οποία βρίσκεται η υπεράσπιση. Μιας αδυναμίας η οποία την οδηγεί στην πλήρη άρνηση όλων των περιστατικών, όσο αντιφατική κι αν είναι αυτή η άρνηση. Μου θυμίζει πάντα ένα σκίτσο του Αρκά στις Χαμηλές Πτήσεις, που είναι ο πατέρας και λέει στο γιο που πήγε και έκανε κάτι επεισόδια στους γείτονες και του είπε για ποιο λόγο πήγες εκεί, και απαντάει ο μικρός: πρώτον, εγώ δεν πήγα ποτέ εκεί. Πρώτον, δεν έγινε ποτέ τίποτα. Δεύτερον, όταν πήγα δεν έκανα τίποτα. Τρίτον, αυτοί με προκάλεσαν και ξεκινήσανε πρώτοι. Αυτό είναι ο χαρακτήρας της άρνησης που κάνει η υπεράσπιση στη διάρκεια της έκθεσης των πραγματικών περιστατικών. Αυτό και μια χυδαία επίθεση στους μάρτυρες, που ο Αμπουζίτε Μπάρακ, σαν μετανάστης σε αυτήν εδώ τη χώρα, δέχτηκε την πιο χυδαία επίθεση όταν ρωτήθηκε για ποιο λόγο έκανε παιδιά μετά την επίθεση. Γιατί δεν έπρεπε να κάνει παιδιά, γιατί αυτό δήθεν αποδεικνύει ότι η επίθεση που δέχτηκε δεν ήταν δολοφονική. Άρα έχουμε μια τέτοιου τύπου στρατηγική της υπεράσπισης, έχουμε φυσικά μια στρατηγική διαχωρισμού των βουλευτών από τα μέλη. Τα μέλη είναι αναλώσιμα, οι βουλευτές ισχυρίζονται ότι δεν έχουν κάνει τίποτα, παρότι βοούνε πλέον τα πραγματικά περιστατικά φυσικής εμπλοκής των βουλευτών, του Μίχου, σε αυτό το οποίο είπε η Χρύσα Παπαδοπούλου, του Λαγού, στις υποθέσεις του Περάματος και της Νίκαιας, του Γερμενή και του Ηλιόπουλου, στην Ραφίνα, του Μπαρμπαρούση, στην Ετωλοακαρνανία και ούτω καθεξής. Και άρα, για να κάνουμε μια συνολική αποτίμηση των ισχυρισμών της υπεράσπισης, η υπεράσπιση είναι σε αδυναμία. Η κατηγορία αποδεικνύεται. Περίμεναν ότι οι μάρτυρες μπορεί να φοβηθούν, κάποιοι δεν πρόκειται να έρθουν, κάποιοι πρόκειται να τα μασίσουν, κάποιοι πρόκειται να εξαφανιστούν στον δρόμο. Δεν έγινε αυτό. Οι μάρτυρες κατηγορία σήκωσαν το βάρος, όρθωσαν το ανάστημά τους και πραγματικά αυτή τη στιγμή έχουμε την κατάθεση και την απόδειξη του κατηγορητηρίου. Ένα κατηγορητήριο το οποίο θα δεθεί ακόμα παραπέρα στην φάση των αναγνωστέων εγγράφων που πρόκειται να ξεκινήσει σε 2-3 μήνες, όπου θα έχουμε πλέον την απόλυτη επιβεβαίωση όλων των ισχυρισμών της πολιτικής αγωγής και όλων των ισχυρισμών του κατηγορητηρίου. Άρα, μπροστά μας, αυτό το οποίο έχει υπεράσπιση είναι ένα πολύ δύσκολο καθήκον, στο οποίο η δική μας εκτίμηση είναι ότι δεν πρόκειται να καταφέρει να αποδομήσει το κατηγορητήριο με τους μάρτυρες της υπεράσπισης που θα ακολουθήσουν μετά τη φάση των αναγνωστέων εγγράφων. Οι μάρτυρες υπεράσπισης στη μεγάλη τους πλειοψηφία είναι μάρτυρες χαρακτήρα. Είναι αυτό που λέμε μάρτυρες οι οποίοι θα έρθουν στο δικαστήριο και θα πούνε ότι καλά παιδιά που είναι οι κατηγορούμενοι, πώς πηγαίνουν, περνάνε τη γιαγιά απέναντι, πώς πέσαμε όλοι από τα σύννεφα όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Και άρα, η ηγεσία της Χρυσής Αυγής είναι μπροστά σε ένα πολύ μεγάλο δίλημα. Το πώς κάποια στιγμή θα πρέπει να επιλέξει το με ποιον θα πάει και ποιον θα αφήσει, το πώς κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφασίσει το αν θα απολογηθεί και πώς θα απαντήσει στα ερωτήματα τα οποία θα είναι αμήλικτα στο τέλος αυτής της διαδικασίας. Και άρα γι' αυτό το λόγο από τη δικιά μας την πλευρά, οποιοδήποτε μας ρωτάει και οποιοδήποτε σας ρωτάει, θα πρέπει να του λέτε πάρα πολύ αποφασιστικά. Η δίκη πηγαίνει καλά. Πηγαίνει καλά όσον αφορά το δικαστικό της κομμάτι. Αλλά τέτοιου τύπου δίκες δεν κρίνονται στο αν είναι δεμένο και επαρκές το αποδεικτικό υλικό. Είναι μια δίκη η οποία θα κριθεί και από τον ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό συσχετισμό που θα υπάρξει την περίοδο που θα βγει αυτή η απόφαση που την εκτιμάμε μέσα στο 2018. Άρα είμαστε μπροστά σε μια κρίση. Το 2018 η δικαστική και η κρατική εξουσία στην Ελλάδα θα πρέπει να πάρουν μια απόφαση. Και σε αυτή την απόφαση εμείς θα έχουμε δώσει τη μάχη μέσα στο δικαστήριο. Το υλικό θα είναι συντριπτικό, αλλά θα είναι η παρουσία όλων μας που θα κρίνει ότι αυτή η κρίση θα είναι καταδικαστική. Είπαμε προηγουμένως σε σχέση με την κάλυψη, μας είπε η κυρία Κουμάντου, στην οποία θα επιστρέψουμε και το λόγο αναφορικά με το ότι δεν υπάρχουν κάμερες, δεν υπάρχουν μικρόφωνα, ακόμα πολλές φορές και η ίδια η φωτογράφηση είναι κάτι το οποίο αποτελεί πρόβλημα κατά τη διάρκεια της δίκης. Golden Dawn Watch, το παρατηρητήριο της δίκης, είναι ένα παρατηρητήριο το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον ο οποίος δεν βρίσκεται μες στην αίθουσα να όλα αυτά που λένε οι ομιλητές, να τα αντιλαμβάνεται, να τα διαβάζει σχεδόν real time ψηφιακά. Κυρία Κουμάντου, τι είναι το Golden Dawn Watch και πώς μας δίνει αυτές τις πληροφορίες? Το Golden Dawn Watch συστήθηκε ένα μήνα περίπου πριν τη δίκη της Χρυσής Αυγής από 4 φορείς. Την Ελληνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το Παρατηρητήριο για το Ρατσιστικό και Φασιστικό Λόγο
στα μίντια της ΕΣΥΕ, που λειτουργεί από το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΥΕ, τον Αντιφασιστικό Συντονισμό Αθήνα-Πειραιά και το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών. Και πήραμε αυτή την απόφαση να το κάνουμε ακριβώς γιατί είχαμε υπόψη μας δίκες σαν αυτή που περιέγραψε προηγουμένως ο κύριος Παπαϊωάννου με τους φουσκωτούς της αίθουσας και το φόβο να υπάρχει διάχυτο και την ελάχιστη παρουσία δημοσιογράφων οι οποίοι μετέδιδαν το τι γινόταν εντός της αίθουσας. Δεν διαψευστήκαμε για την απόφαση αυτή να δημιουργηθεί αυτό το παρατηρητήριο. Αυτό φαίνεται και από το ενδιαφέρον του κόσμου, παρά το γεγονός ότι τα mainstream μέσα επιλέγουν να μην ασχοληθούν ρεπορταζιακά επί της ουσίας με την δίκη. Φαίνεται από τα νούμερα του παρατηρητηρίου. Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι ακολουθούν τους λογαριασμούς και στο Facebook και στο Twitter και περισσότερο από 9 εκατομμύρια θεάσεις έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής, δηλαδή έχει περάσει από τις οθόνες περισσότερο από 9 εκατομμύρια το περιεχόμενο των αναρτήσεων του παρατηρητηρίου. Είπα προηγουμένως ότι έχουμε επιλέξει να είναι δικηγόρος ο άνθρωπος που κάνει τη μετάδοση μέσα από την αίθουσα του δικαστηρίου, γιατί θέλουμε να μην φιλτράρεται η πληροφορία δημοσιογραφικά με την όποια οπτική γωνία θα είχε ο δημοσιογράφος που θα αναλάμβανε να το κάνει αυτό. Να καταλαβαίνει τη διαδικασία και να το βλέπει και λίγο πιο τεχνοκρατικά για να μπορεί να το μεταδίδει πιο σωστά. Αυτό που εμείς έχουμε πάρει απόφαση στο παρατηρητήριο είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά, μια και υπάρχουν και αυτές οι δυσκολίες σε σχέση με την δημοσιότητα της δίκης και την κάλυψή της. Θέλω μόνο να πω σε σχέση με αυτό που είπες στην αρχή της ερώτησής σου για τις φωτογραφίες που έχουμε και να πούμε πόσο δύσκολη είναι η δουλειά των συναδέλφων φωτορεπόρτερ εντός της αίθουσας, οι οποίοι σε κάθε δικάσιμο έρχονται αντιμέτωποι με την άρνηση, με τα σχόλια, με τις απειλές των υπερασπιστών της Χρυσής Αυγής. Μάλιστα, υπάρχει δικηγόρος ο οποίος έχει απειλήσει συνάδελφο φωτορεπόρτερ ότι θα του σπάσει την κάμερα αν ξανατολμήσει να τη σηκώσει και να βγάλει φωτογραφίες. Έχουν διαμαρτυρηθεί για τη δημοσιότητα που υπάρχει είτε μέσω του Golden Watch είτε γιατί από μέσα συνάδελφοι μεταδίδουν στα μέσα τους πολύ γρήγορα την πληροφορία, όχι γιατί είναι λανθασμένη η πληροφορία, αλλά γιατί υπάρχει η πληροφορία προς τα έξω. Και αυτό εμείς πρέπει όσο μπορούμε να το διασφαλίσουμε. Να συνεχίσουμε να προσπαθούμε για να βγαίνει η πληροφορία αυτή προς τα έξω και να διαχέεται όσο το δυνατόν περισσότερο. Οι θεσμοί λοιπόν μέσω του Golden Dawn Watch, κάποιοι αποφάσισαν να δημιουργήσουν κάτι το οποίο ήρθε να καλύψει το κενό της ενημέρωσης που πίστεψαν ότι θα δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της δίκης. Κύριε Παπαϊωάννου, οι υπόλοιποι θεσμοί τι κάνουν απέναντι στους πια κατηγορούμενους της Χρυσής Αυγής. Κάνατε μία μικρή έναρξη προηγουμένως στο να ακουμπήσετε το ζήτημα με κάποιες δίκες που τρέχουν, με κάποιες αποφάσεις που δείχνουν κάτι διαφορετικό. Έχουμε κάποια αλλαγή, έχει αλλάξει κάτι? Καταρχήν θέλω να συμπληρώσω λίγο σε αυτά που είπε η Ελευθερία πολύ σωστά ή να τονίσω τη σημασία που έχουν αυτές τις πρωτοβουλίες. Εγώ θα αναφέρω, υπάρχει κίνδυνος να ξεχάσω κάποια από τις πρωτοβουλίες αυτές και θα με συγχωρέσει, αλλά τη σημασία που έχει το Golden Dawn Watch, που έχει το δίκτυο καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας, που ετοίμασε αυτήν την ευρεία καταγραφή και κάλυψε ένα κενό της πολιτείας, φυσικά οι σύνηγοροι πολιτικής αγωγής, φυσικά οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τη δίκη της Χρυσής Αυγής και όποιες συλλογικότητες εμπλέκονται σε αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά στους θεσμούς, εγώ θέλω να σας μιλήσω λίγο για την πολιτική αντιμετώπιση του θέματος. Ήδη αναφέρθηκε νομίζω το πιο μαύρο περιστατικό είναι αυτό που ήρθε στη δημοσιότητα σε σχέση με τις υπόγειες διαδρομές και συνομιλίες του Μαξίμου επί Σαμαρά και Μπαλτάκου με τη Χρυσή Αυγή. Και αυτό δείχνει μια όσμωση πολιτική που κανείς δεν ξέρει πώς θα προχωρούσε. Θα ήταν εύκολα τα πράγματα αν αυτό περιοριζόταν όμως στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Εμένα επιτρέψτε μου να αναφέρω δύο παραδείγματα που είναι γνωστά σε όλους και χωρίς να τα εξισώνω, αλλά για να δείξω ότι υπάρχει μια συνολική αμφιθυμία απέναντι στο γεγονός ότι η Χρυσή Αυγή δικάζεται. Θεωρώ ότι είναι άστοχο τουλάχιστον, είναι ήπιος ο χαρακτηρισμός, όταν πρώην πρόεδρος της Βουλής αναρωτιέται εάν θα πρέπει να μετρήσει το αποτέλεσμα μιας ψηφοφορίας επειδή έλειπαν οι προφυλακισμένοι βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Αυτοί που με απόφαση της ανεξάρτητης ελληνικής δικαιοσύνης ήταν στη Βουλή κατηγορούμενοι για τόσο σοβαρά εγκλήματα, θα έπρεπε η νομοθετική εξουσία της χώρας να περιμένει και να μην παίρνει αποφάσεις ή να αμφισβητήσουμε ηλιμένες αποφάσεις, δηλαδή πόσο πια να ξεπλύνουμε τη Χρυσή Αυγή. Αλλά και για να μην μιλήσω μόνο για την κυρία Κωνσταντοπούλου, να πω ότι ήταν εξαιρετικά άστοχη και άτυχη
και θα μας βαρύνει για πολύ καιρό η απόφαση βουλευτές και κυβερνητικοί βουλευτές να πάνε κρουαζιέρα στο Καστελόριζο και να φωτογραφηθούν με τους Χρυσαυγίτες, ειδικά στο Καστελόριζο, ειδικά στην Παραμεθόριο. Ντροπή ήταν αυτή η φωτογραφία, ντροπή σε όσους το έκαναν και σε όσους το επέτρεψαν. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αμφιθυμία. Υπάρχουν δεύτερες σκέψεις. Μήπως βρε παιδί μου δεν θα έπρεπε. Είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Το ακούμε παντού. Και θα πρέπει σε αυτό να είμαστε κάθετοι. Δεν έχει καμιά σημασία που είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Και εν πάση περιπτώσει κάποιοι φταίνε που άφησαν να γίνει Χρυσή Αυγή κοινοβουλευτικό κόμμα. Και το γεγονός ότι έγινε δεν θα τους δώσει και εκ των υστέρων άφεση αμαρτιών για τόσο σοβαρά εγκλήματα. Και ένα τελευταίο. Ακριβώς όπως τα προηγούμενα χρόνια, ενδεχομένως από άλλη αφετηρία, υπήρχε μια άρνηση να δούμε το φαινόμενο, και αναφέρομαι στο φαινόμενο της ρατσιστικής βίας και της Χρυσής Αυγής και ευρύτερα. Έχω την αίσθηση ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει πάλι μια άρνηση να το δούμε. Γίνονται συσκέψεις και κρατικοί αξιωματούχοι ή κυβερνητικοί παράγοντες λένε ας μην μπούμε τώρα για ρατσιστική βία, αυτά ήταν στο παρελθόν. Δεν έχουμε πια αυτό που είχαμε στο παρελθόν. Ωστόσο να μην ξέρουμε ποια εξέλιξη είχε η άρνηση της ρατσιστικής βίας κατά το παρελθόν. Ωστόσο να μην ξέρουν όσοι είναι αρμόδιοι δικαστικοί λειτουργοί για τι σημαίνει το να μην παραγγέλνουν έρευνα, να μην ασκούν διώξεις για όσα γίνονται στα νησιά από τους Χρυσαυγίτες, για να αναφέρω ένα παράδειγμα. Και θα πρέπει και σε αυτό το επίπεδο, εκτός από το πώς προχωράει η δίκη, να είμαστε επίσης σε εγρήγορση. Δεν πρέπει να ξαναζήσουμε το έργο που έκλεισε, ελπίζω μόνιμα και όχι προσωρινά, το Σεπτέμβριο του 2013. Πολύ σημαντικά αυτά που μας είπε ο κύριος Παπαϊωάννου για την πολιτεία και τους θεσμούς και τις στάσεις τους απέναντι στην Χρυσή Αυγή. Αρχίζοντας σιγά σιγά να μπαίνουμε σε ένα μάζεμα όλων αυτών που συζητάμε. Κυρία Τομπατζόγλου, τα στοιχεία μέχρι τώρα που έχουν εισφερθεί στην αίθουσα επιβεβαιώνουν το κατηγορητήριο, επιβεβαιώνουν το παραπεμπτικό βούλευμα και με ποιο τρόπο? Το κατηγορητήριο ουσιαστικά έχει δύο σκέλη. Το πρώτο είναι τα επιμέρους αδικήματα, δηλαδή η δολοφονία του Παύλου και οι δολοφονικές απόπειρες κατά των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ και των Αιγυπτίων αλληλεργατών. Και το δεύτερο σκέλος είναι αυτό της εγκληματικής οργάνωσης. Όσο αφορά τα πρώτα αδικήματα που σας ανέφερα, έχουν πλήρως αποδειχθεί και είναι πάρα πολύ εύκολο για κάποιον αν θέλει να ενημερωθεί, γιατί τώρα είναι αδύνατον φυσικά να αναπαράγω τις καταθέσεις των μαρτύρων. Μπορεί να ανατρέξει στο Golden Dawn Watch, όπου είναι οι πλήρες καταθέσεις, στο Jail Golden Dawn, όπου υπάρχει ο σχολιασμός, καθώς και στο διαδικτυακό Mia TV, όπου με εκπομπές εβδομαδιαίες αναλύονται οι καταθέσεις των μαρτύρων. Αυτά ως προς τα πρώτα δικήματα. Ως προς το σκέλος της εγκληματικής, λοιπόν, αυτό που μας ενδιαφέρει να αποδείξουμε είναι ουσιαστικά ο τρόπος ότι η Χρυσή Αυγή αποτελεί εγκληματική οργάνωση, με την έννοια ότι αποτελεί μια ομάδα δομημένη με διαρκή δράση, ιεραρχία, και η οποία ενώθηκε προς το σκοπό διάπραξης κακουργημάτων. Τα κακουργήματα είναι δεδομένα, σας τα είπα προλίγου. Όσο αφορά τώρα τα υπόλοιπα, ο τρόπος δράσης έχει αποδειχθεί μέσω των ταγμάτων εφόδου. Συγκροτημένες ομάδες σε ετοιμότητα, όπου ουσιαστικά είναι πολύ άριθμες σε σχέση με τα θύματα ομάδες, με χρονοδιάγραμμα, επιτίθενται ευνηδιαστικά, προσπαθούν να προξενήσουν όσο μεγαλύτερο κακό γίνεται στο λιγότερο δυνατό χρόνο για να αποφύγουν φυσικά τη σύλληψη, και αντίστοιχα συντεταγμένη η αποχώρησή τους. Τα θύματα, ο στόχος τους, έχουν χαρακτηριστικά κοινά με την έννοια ότι οθούνται τα τάγματα εφόδου να δράσουν κατά ιδεολογικών εχθρών σε πρώτη φάση και γενικότερα εχθρών της οργάνωσης. Δηλαδή, αριστεροί, μετανάστες, άνθρωποι οι οποίοι αντιστέκονται στις απόψεις τους κτλ. Και το τέταρτο θέμα βασικά που μας απασχολεί είναι το κατά πόσο όλα αυτά γίνονται με την γνώση της ηγεσίας ή όχι. Εδώ έχουμε πάρα πολλά στοιχεία, τα οποία μας προσφέρει τόσο το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας, όσο και οι ίδιες οι δηλώσεις που είδαμε νωρίτερα. Για παράδειγμα, προαναγγελία Λαγού για Πέραμα, προαναγγελία Παναγιώταρου για το συνεργείο στην Ηλιούπολη, εν συνεχή ανάληψη πολιτικής ευθύνης για τη δολοφονία του Παύλου. Όλα αυτά μας καταδεικνύουν ότι η ηγεσία τελούσε σε γνώση. Επίσης, μηνύματα Λαγού με πατέλη πρώτη και μετά τη δολοφονία του Παύλου. Όλα αυτά επίσης μπορούν να τα δείτε αναλυτικότερα στα site που σας ανέφερα νωρίτερα. Στο θέμα τώρα, από ποια άλλα περιστατικά προκύπτει η γνώση λοιπόν της ηγεσίας, είναι ότι αφενός αρνούνται σε πρώτη φάση
την ύπαρξη των περιστατικών αυτών καθεαυτών. Για παράδειγμα, ως προς την επίθεση στους αφοσιοκολλητές του ΠΑΜΕ, ήταν τα ψέματα του ΚΚΕ. Ως προς τον Παύλο, ήταν το ποδόσφαιρο. Προσπαθούν δηλαδή να απεμπολίσουν οποιαδήποτε συμμετοχή των μελών στις οποίες επιθέσεις. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι τα μέλη που συμμετέχουν και αποτελούν ουσιαστικά κομμάτι των ταγμάτων εφόδου, ουδέποτε εκδιώχνονται από το κόμμα. Δεν βγαίνει καμία ανακοίνωση που να καταδικάζει αυτή την πράξη. Συνεχίζουν να είναι μέλη της οργάνωσης και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις αναβαθμίζονται κιόλας, όπως για παράδειγμα στην επίθεση στο στέκι Αντύπνοια στα Πετράλωνα, ο Μποσιατούνης, ο οποίος συμμετείχε επίσης σε μια πολύ σοβαρή επίθεση. Τελικά αναβαθμίστηκε ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος της Χρυσής Αυγής κάποια χρόνια μετά την επίθεση. Συνεπώς, όλα αυτά θεωρώ ότι τεκμηριώνουν πλήρως το κατηγορητήριο. Αυτό που θα χρειαστεί φυσικά να γίνει είναι πριν την έκδοση της απόφασης να μην έχει μείνει μέτρο στην κοινωνία για να πατάει φασίστας. Πριν δώσω το λόγο για την τελευταία ερώτηση στην κυρία Παπαδοπούλου για έναν απολογισμό επίσης της πολιτικής αγωγής, παραλείψατε κάτι, κύριε Παπαϊώνη? Όχι, θέλω απλώς να πω, επειδή έρχονται οι ειδήσεις και οι πληροφορίες ότι στη Γαλλία υπάρχει μια ήττα του Εθνικού Μετώπου της Λεπέν με μεγάλη διαφορά, να τονίσουμε ειδικά σε αυτή τη συζήτηση πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτή η μεγάλη ήττα. Πόσο μεγάλη σημασία έχει το γεγονός ότι έφτασε η Λεπέν στο δεύτερο γύρο με αυτό το ποσοστό και ότι καλείται ολόκληρη η Ευρώπη να αναστοχαστεί τι κάνει λάθος και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Αλλά πάντως η ήττα της είναι ήττα και είναι νίκη για όλους μας. Πήραμε και την πληροφορία μας. Κυρία Παπαδοπούλου, τι απολογισμό μπορεί να κάνει η πολιτική αγωγή μέχρι τώρα, προσθέστε στις κυρίες του Μπατζόγλου. Έχουμε κλείσει 2 χρόνια όπου δικάζεται η ηγεσία και τα μέλη της Χρυσής Αυγής για τις εγκληματικές πράξεις που έχουν τελέσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και σιγά σιγά αρχίζουμε να βλέπουμε το φως στο τέλος του τούνελ. Μέσα στο 2018, όπως είπε και ο Θανάσης, αναμένεται να έχουμε την απόφαση. Και η πολιτική αγωγή είναι απολύτως αισιόδοξη για την έκβαση της δίκης, γιατί ακριβώς τα στοιχεία που υπάρχουν σε βάρος της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής, όπως σωστά είπε η Ελευθερία, είναι συντριπτικά. Και αυτά θα φανούν κυρίως στο στάδιο των αναγνωστέων, μόλις ολοκληρωθεί ο τρίτος κύκλος. Να πούμε εδώ ότι ξεκίνησε ο τρίτος κύκλος μαρτύρων, των λεγόμενων επωνύμων μαρτύρων που καταθέτουν στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Ήταν ο κύριος Αλβιζάτος στην προηγούμενη συνεδρίαση. Μόλις ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος μαρτύρων με την κατάθεση του Δημήτρη του Ψαρά, θα ακολουθήσουν και μετά εν συνεχεία τους μάρτυρες πολιτικής αγωγής. Θα ακολουθήσει το στάδιο των αναγνωστέων εγγράφων, στο οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι όλα το κατασχεμένο υλικό από υπολογιστές, βίντεο, φωτογραφίες, δηλώσεις, κρυφά βίντεο που υπάρχουν μέσα στους σκληρούς δίσκους των βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Και θα φανεί η σύνδεση της ηγεσίας με τις εγκληματικές πράξεις των μελών. Από την άλλη, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι μια καταδικαστική απόφαση σε βάρος της ηγεσίας, όπως θα την ήθελε ακριβώς η πολιτική αγωγή, δεν θα σημάνει αυτομάτως και το τέλος του φασισμού ή του ρατσισμού ή της ξενοφοβίας στην Ελλάδα. Δεν τελειώνουμε με μια δικαστική απόφαση. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα αφήσουμε ανεκμετάλλευτη τη δικαστική οδό ή ότι θα διευκολύνουμε τους χρυσαυγίτες με οποιοδήποτε τρόπο. Η κοινωνία όμως είναι αυτή η οποία πρέπει να απομονώσει και να καταδικάσει τις πρακτικές και τις μεθόδους της Χρυσής Αυγής και την ίδια την οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Και όπως είπε ο συνάδελφος της πολιτικής αγωγής οικογένειας Φίσα, ο Ανδρέας Οτζέλης, ο οποίος είναι εδώ πέρα, την Πέμπτη συνέντευξη τύπου, βοηθήστε μας για να μπουν πίσω στα λαγούμια τους οι φασίστες. Μάλιστα. Πριν κλείσω αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που ελπίζουμε όλοι να εισέφερε πάρα πολύ σε πληροφορία και σε διάθεση σε αυτά που σκέφτεστε ήδη για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, καθώς επίσης και για το ίδιο το μόρφωμα, θα ζητήσω από την εκπρόσωπο του Δικτύου Καταγραφής Ρατσιστικών Επιθέσεων, Δάφνη Καπετανάκη, να έρθει στο μικρόφωνο για μία δίλεπτη σύνδεση όλων όσων ακούσαμε με τις ρατσιστικές επιθέσεις που συμβαίνουν στην Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια πια. Και το
καταγραφή ρατσιστικών επιθέσεων πρόσφατα κατέγραψε και έδωσε στη δημοσιότητα μία αναφορά, ούτως ώστε να γνωρίζουμε και με αριθμούς ποια είναι η έκταση του φαινομένου. Περάστε. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς, να σας πω ότι το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας δημιουργήθηκε το 2011 από οργανώσεις που δουλεύανε στο πεδίο, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κινήσεις πολιτών. Και αυτές οι οργανώσεις λάβαναν συνέχεια ανθρώπους μέσα από το έργο τους. Ήταν οργανώσεις που προσφέρανε ιατρική βοήθεια ή νομική βοήθεια. Και δεχόντουσαν αναφορές από ανθρώπους που πηγαίναν σε αυτές τις οργανώσεις για να ζητήσουν βοήθεια, είτε επειδή ήταν χτυπημένοι, είτε επειδή χρειαζόντουσαν κάποια άλλη βοήθεια. Αυτό αρχίσαμε να το καταγράφουμε ως φαινόμενο εμείς από το 2009. Δηλαδή, από το 2009 υπήρχε μία αύξηση των περιστατικών ρατσιστικής βίας, ιδίως εναντίον μεταναστών και προσφύγων, ειδικά σε κάποιες περιοχές της Αθήνας, που βέβαια έφτασε σε ένα πικ το Μάιο του 2011 με το γνωστό πογκρόμ που έγινε εκείνη την περίοδο μετά τη δολοφονία του Καντάρη. Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας συντονίζεται από την ΗΠΑ, τη Αρμοστία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και την Εθνική Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Μάλιστα, όταν δημιουργήθηκε το δίκτυο, ο πρόεδρος της Επιτροπής ήταν ο Κωστής Παπαϊωάννου και έχει κάνει πολλή δουλειά για το δίκτυο. Αυτή τη στιγμή απαρτίζεται από 38 περίπου οργανώσεις και η βασική μας δύναμη είναι ότι καταγράφουμε τα περιστατικά μέσα από συνεντεύξεις με τα θύματα. Δηλαδή, η κάθε οργάνωση που έρχεται σε επαφή με το θύμα μέσα από τη δουλειά της, μέσα από τις ιατρικές, κοινωνικές παροχές και κοινή φόρμα και καταγράφουμε αυτά που μας λέει το θύμα και κυρίως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της επίθεσης. Και μέσα από αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, από το 2011 που αρχίσαμε, άρχισε να διαφαίνεται και να σκιαγραφείται η δουλειά και το modus operandi, όπως λέμε, των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής. Από τον Οκτώβριο του 2011 έως σήμερα, το Δίκτυο έχει καταγράψει περισσότερο από 850 περιστατικά ρατσιστικής βίας. Πρέπει να πω εδώ πέρα ότι η καταγραφή από τις οργανώσεις γίνεται με την ανωνυμία του θύματος, με την επωνυμία της οργάνωσης. Δηλαδή, άμα έρθει ένα θύμα σε μένα, εγώ υπογράφω τη φόρμα, αλλά το θύμα μπορεί να παραμείνει ανώνυμο, εάν δεν θέλει, τέλος πάντων, να προχωρήσει σε κάποια άλλη διαδικασία και πράξη. Στην πλειοψηφία των περιστατικών αυτών, των 850 περιστατικών, οι ομάδες που έχουν στοχοποιηθεί είναι οι πρόσφυγες και μετανάστες με ή χωρίς χαρτιά και μια άλλη ομάδα, η ομάδα των ανθρώπων με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό και ταυτότητα σφύλου. Μέσα από την καταγραφή μας, σε έναν σημαντικό αριθμό περιπτώσεων, περίπου 200 περιστατικά, τα θύματα των επιθέσεων δηλώνουν ότι οι δράστες συνδέονται με εξτρεμιστικές ομάδες. Γεγονός που προκύπτει και από τα ποιοτικά στοιχεία, όπως καταγράφονται για τις επιθέσεις. Το modus operandi που καταγράφεται κυρίως από το 2011 μέχρι και το 2013, είναι δράστες σε οργανωμένες ομάδες, κυκλοφορούν είτε με μηχανές είτε πεζοί, πολλές φορές έχουν τη συνοδεία μεγαλόσωμων σκυλιών, είναι ντυμένοι με μαύρα ρούχα και ενίοτε με στρατιωτικά παντελόνια, φορούν κράνη, έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, δρούν κυρίως μετά τη δύση του ηλίου τις πρώτες πρωινές ώρες και η πιο συνηθισμένη πρακτική σε συγκεκριμένες γειτονιές είναι η περιπολία από μαυροφορεμένους πεζούς ή μοτοσυκλετιστές ως αυτόκλητες ομάδες πολιτοφυλακής, οι οποίοι επιτίθονται σε πρόσφυγες και μετανάστες στο δρόμο, σε πλατείες ή σε στάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς. Τα θύματα αναφέρουν τη χρήση όπλων κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, όπως ρόπαλα, σιδηρολωστή, πτυσσόμενα γκλόπ, σπρέι, αλυσίδες, σιδηρογροθιές, μαχαίρια και σπασμένα μπουκάλια. Σημειώνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις τα θύματα των επιθέσεων ή οι μάρτυρες αναφέρουν ότι στους δράστες των επιθέσεων αναγνωρίζουν άτομα που συνδέονται με τη Χρυσή Αυγή, είτε επειδή φόραγαν διακριτικά της οργάνωσης, είτε επειδή τα πρόσωπά τους συνδέονται με δημόσιες εκδηλώσεις οργάνωσης στην περιοχή, είτε επειδή γνωρίζουν ότι είναι μέλη τοπικών οργανώσεων του κόμματος.
Αυτό είναι κυρίαρχο μέχρι και το 2013. Μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και την προφυλάκηση ηγετικών στελεχών της Χρυσής Αυγής, από το Σεπτέμβριο δηλαδή μέχρι και το τέλος του έτους, γιατί εμείς καταγράφουμε σε ετήσια βάση, έχουμε 18 περιστατικά. Σημειώνεται μια δραστική μείωση των περιστατικών που συνάδει με όσα προείπαν οι προηγούμενοι ομιλητές. Αυτή η μείωση προφανώς έχει να κάνει με το γεγονός ότι φυλάσσονται, αρχίζει η δίκη, βγαίνουν όλα τα πράγματα, όλα όσα βγήκαν στη δημοσιότητα. Είναι δεδομένο για μας, μάλλον έρχεται προς επίρρωση των δεδομένων του δικτύου για την ύπαρξη ταγμάτων εφόδου, για τα οποία η ελληνική πολιτεία άργησε δυστυχώς πολύ να λάβει μέτρα. Έκτοτε συνεχίζεται η καταγραφή των περιστατικών ρατσιστικής βίας. Δεν έχουν μειωθεί δραστικά τα νούμερα. Βέβαια, πρέπει να πω κιόλας ότι η καταγραφή που κάνουν οι οργανώσεις είναι πολύ περιορισμένη. Αυτό που λέμε πάντα είναι ότι τα περιστατικά που καταγράφουμε εμείς είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Διότι δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε ούτε τους θεσμούς, ούτε την αστυνομία. Οι οργανώσεις βρίσκονται σε συγκεκριμένα μέρη στην Ελλάδα. Δεν έχουν το ανάλογο εύρος για να καταγράψουν όλα τα περιστατικά. Και πολύ σημαντικό είναι και το γεγονός ότι τα ίδια τα θύματα, σε πολλές περιπτώσεις, για διάφορους λόγους, δεν πάνε γιατί δεν βρίσκουν το νόημα κιόλας να καταγράψουν το περιστατικό, εάν και εφόσον δεν θέλουν κάτι άλλο. Και κλείνοντας, αυτό που θέλω να πω είναι ότι παρόλο που έγινε δουλειά, ήταν πάρα πολύ σημαντική η έναρξη της δίκης, είναι πάρα πολύ σημαντική η δημοσιοποίηση των στοιχείων της δίκης και αυτό το συνδέω πώς αντανακλάται η δράση των ομάδων στο πεδίο. Έχουν αλλάξει οι τρόποι, πράγματι, στις επιθέσεις αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπουμε πλέον σε τέτοιο βαθμό τα διακριτικά της οργάνωσης. Παρόλα αυτά, υπάρχουν οργανωμένες επιθέσεις και ανά πάσα ώρα και στιγμή, όταν υπάρχει η βάση, όταν υπάρχουν οι συνθήκες, και έχουν υπάρξει συνθήκες, έγινε ξανά στοιχείο φέτος, έγινε ξανά σε γειτονιές, στη γειτονιά των Σεπολίων, όπου ο Κασιδιάρης ηγήθηκε πορείας εναντίον της δημιουργίας ενός κέντρου φιλοξενίας για πρόσφυγες. Και άρα δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε. Ανά πάσα ώρα και στιγμή θα αναζωπηρωθεί αυτό το φαινόμενο, το οποίο έχει δυστυχώς αφήσει μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη. Ευχαριστώ πολύ. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και θα ήθελα να το δείξετε κι εσείς με τον τρόπο σας στους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ από πάρα πολύ νωρίς, πολλές ώρες πριν, στο χώρο ο οποίος δόθηκε χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση. Οι άνθρωποι δουλεύουν πάρα πολλές ώρες προκειμένου να γίνει αυτή η εκδήλωση. Οι άνθρωποι του Γκαγκάριν. Θα ήθελα ένα μεγάλο χειροκρότημα για τα παιδιά όλα αυτά. Να σας ευχαριστήσουμε όλους που ήρθατε από νωρίς για να ακούσετε όλα αυτά τα σημαντικά που είχαν να μας πούν οι άνθρωποι που βρίσκονται πρόσωπο με πρόσωπο με το φασιστικό και ναζιστικό κτίνος. Δώστε λίγο χρόνο να προετοιμαστεί ο χώρος προκειμένου να έρθει η μουσική, αν θέλετε, ο μουσικός φόρος τιμής και στα θύματα, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι κάνουν τόση δουλειά τόσο καιρό. Να είστε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Μέλη της νεολαίας ενάντια στο ρατσισμό υποστηρίζουν ότι οι νεοναζί συνεργάζονται με την αστυνομία και δείχνουν σχετικές φωτογραφίες. Στον δρόμο με πλησίασαν από πίσω 5 άτομα, πιάσαν στην αρχή από τα χέρια μου, γύρισαν το κεφάλι, κλείσανε το στόμα και μου κάνανε τον αγγελικό σταυρό. Όλων των ηλικιών και γι' αυτό το λόγο μαχαίρωσε τον Γιάννη τον Σταυρό. Ο άνθρωπος φοιτητής Δημήτρης Κουσουρής εξακολουθεί να νοσηλεύεται για τρίτη και πετάξαν τα πράγματα, χαλάσανε, κλέψανε. Θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε επίθεση, δέχτηκαν την ψυχρό δολοφονία ενός 22χρονου. Ο δράστης που ομολόγησε δηλώνει θύλος της Χρυσής Αυγής. Η αναμενόμενη δίκη της Χρυσής Αυγής ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας, διεκόπη όμως για την 7η Μαΐου. Εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν στην αντιμετώπιση. Ακριβώς το δηλώνουν. Όπως δηλώσαν στο πέραμα και
στη δολοφονία του Παύλου. Είναι η ίδια η ηγεσία του πολιτικού κόμματος και της εγκληματικής οργάνωσης.